Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ναι, εδώ τα γεγονότα τρέχουν. Το ραδιόφωνο είναι ψυχαγωγικό, αλλά πάνω απ' όλα είναι ενημέρωση. Καλημέρα στον Στέλιο Παρθενάκη που βρίσκεται στο στάδιο του Άριος και βρίσκεται εκεί με τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν μια λύση. Μπαίνω λίγο απότομα. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα Κωστή, νομίζω ότι και το timing μας είναι καλό. Λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας ανακοίνωση των διεργασιών που έγιναν σήμερα στον ΑΣ Άρης με την βέβαια πρωτοβουλία του κύριου Ψηφίδη. Wow. Και διαβάζω μόλις την πήραμε στα χέρια μας για να ενημερωθεί και ο κόσμος του Άρη. Λοιπόν, η ανακοίνωση για τα πετραγμένα του μπάσκετ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ Άρης, αντιλαμβανόμενο πλήρως τη δυσμενέστατη στην οποία έχει περιέλθει η ΚΑΕ Άρης θέση λόγω των άστοχων και επικίνδυνων για το μέλλον της εταιρείας ενεργειών. Yeah. Του ΑΠΟΝΤΑ κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλο μετόχου, ναι. Μετά από σχετική διευρυμένη σύσκεψη, η οποία κράτησε αυτή η δικιά μου παρέμβαση περίπου 4 ώρες. Από 4 ώρες, βαρύ κάθισμα, ναι. Αποφάσισε ομόφωνα, όπως στήσει, πενταμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τον Γιάννη Ψηφίδη, ναι. Τον Ελεύθερο Ιαρωανίτη, τον Παναγιώτη Καπάζογλου, τον Νικόλαο Ζεμπέκη και τον
τον Χρήστο Γρόλιο. Γρόλιο. Με άμεσο, με άμεσο στόχο τη συγκρότηση τη νέα διοίκηση στην ΚΑΕ Άρης με τη μεταβίβαση των μετοχών αυτή με οποιοδήποτε τρόπο και την ταυτόχρονη στήριξη του αγωνιστικού τη τμήματο. Ναι. Ως εκ τούτου. Για τελευταία φορά καλεί τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης, όπως συναισθανόμενος τη θέση στην οποία έχει περιέλθει η ΚΑΕ Άρης, συνδράμει χωρίς τον οποιοδήποτε όρο στην άμεση υλοποίηση των ανώτερων στόχων. Ο χρόνος ήδη παρήλθε, παράλληλα καλεί τον φίλο του κόσμου του Άρη σε εγρήγορση το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΜ Άρης. Yeah. Είναι η τελευταία εξέλιξη, σημαντική, να υπογραμμίσουμε ότι τόσο η μεριά του κ. Αρβανίτη, όσο και η μεριά του κ. Καπάζογλου, που εκφράζουν δύο ενδιαφερόμενες πλευρές για το μέλλον της ΚΑΕ Άρης, έχει καταγράψει η εφημερίδα Μέτρος τις όποιες διαδικασίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και κυρίως μέσω του Βασίλη Βλαχόπουλου, δείχνουν μία διάθεση σύμπραξης, κοινού δρόμου και βέβαια καταλαβαίνει κοινού δρόμου. Ωραίο ακούγεται. Μόνο η αναφορά του στην πενταμελή επιτροπή, τόσο του κ. Αρβανίτη όσο και του κ. Καπάζογλου, συνεπικορούμενη βέβαια αυτή τη προσπάθεια και από του κ. Ψηφίδη, Νίκο Ζεμπέκη και Χρήστο Γρόλιο, δείχνει την προσπάθεια για μια ενότητα, για μια συσπήρωση στην προσπάθεια που γίνεται για να απαλλαχθεί ο Άρης ουσιαστικά από τον κύριο Νικολάσκαρη. Τώρα, να πούμε, Κωστή, ότι δεν θα γίνει τελικά έχει προκηρυχθεί συνέλευση από τον ΑΣΥΓΜΑ, βγήκε σήμερα η ανακοίνωση για τον μπάσκετ για την Πέμπτη, 7 η ώρα. Πού θα γίνει αυτό? Θα γινόταν στο Grand Hotel την Πέμπτη, αλλά... Ναι, ναι. Προέρχεται και βάσει χρόνου η εξέλιξη ότι δεν προλαβαίνουν κάποια πράγματα να γίνουν. Ναι. Και τελικά ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, γιατί έχει προβλεφθεί. Πάλι στο Grand Hotel. Ναι. Πάλι. Αν διαβάσει κάποιο την ανακοίνωση, λέει ότι σε περίπτωση μία απαρτία κτλ. Προβλέπεται πραγματοποίηση συγκέντρωση τη Δευτέρα, 5 Φλεβάρη, στην ίδια ώρα και την ίδια, στο ίδιο μέρος. Όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη διοργάνωση επίσημη γενική έκτακτη συνέλευση. Άρα, τι σούμα κάνει τώρα, να σε ρωτήσω. Τι σούμα. Ανακοίνωση τη σημερινή Παναριανή σύσκεψη για την ΚΑΕ Άρης. Αναλαμβάνει μια πενταμελής επιτροπή, επαναλαμβάνω ξανά, από τους κύριους Αρβανίτη, Καπάζογλου, Ζεϊμπέκη, Γρόλιο και Ψηφίδη. Άρα ένας θεσμός ο οποίος έχει να κάνει με την μάνα του λόχου. Η μάνα ποια είναι? Είναι ο Εραστέχνης. Α, ο Εραστέχνης, η μάνα, ναι, η μάνα, σωστό. Ναι. Μπαίνει μπροστά. Θα μπει η μάνα μπροστά. Ναι, αλλά η μάνα χρωστά ένα 200 τη ΔΕΗ. Τι μάνα είναι αυτή? Τώρα. Άντε να μπει η μάνα δικιά μου που έχει κάτι χτήματα να με δώσει τη Σαμοθράκη να μπει. Η άλλη μάνα που χρωστάει, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, άλλη μάνα μία, αλλά η άλλη, κατάλαβες. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνω, κάποια πράγματα τώρα, ρωτάω, ναι. Άκου λίγο, γίνονται κάποια πράγματα υπό την πίεση του χρόνου και των εξελίξεων που πρέπει να τρέξουν. Ναι. Άρα, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Αυτά είναι τα δύο σκέλη. Η σύσταση μιας πενταμελούς επιτροπής, φυσικά λόγω χρόνου δεν ήταν δυνατόν αυτή η ανακοίνωση να μπει στην αυριανή έκδοση της εφημερίδας. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Το site, θα προλάβεις το site. Το μέτρο Φωτιάρ. Γιατί εκεί δεν έχουμε χρονικό όριο. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνει μια χαρά. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα γίνει πρώτα μια συνάντηση όλων των νομικών, των έγκριτων νομικών του Άρη. Κακά τα ψέματα. Έχει αρκετά καλούς δικηγόρους για να προετοιμάσουν το έδαφος. Τους δικηγόρους. Ποιος θα τους πληρώσει τους δικηγόρους? Είναι δηλαδή αφιλοκερδός οι άνθρωποι, θέλω να πω. Δεν νομίζω. Θα δώσουν την νομική του συμβούλη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τέτοια θέλω να ακούω. Θα το κάνουν με την διάθεσή τους. Το έχουν κάνει αρκετές φορές. Το έχουν κάνει πολλές φορές. Γιατί να σου πω κάτι, ήταν εδώ ο κύριος Γρόλιος, ο κύριος Χριστοφορίδης, ο κύριος Νικολός, ο κύριος Νικολός. Νίκολος. Α, Νικολός, ναι. Και φυσικά υπήρχαν στην αίθουσα οι περισσότεροι δυνατοί που θα μπορούσαν να συμπράξουν αυτή τη στιγμή. Ήταν ο κύριος Πιάκης, καλό ακούγεται το ενωτικό, ναι. Ο κύριος Πόπης, ο κύριος Ψηφίδης φυσικά και πολλοί ο άλλοι. Κύριος Πόπης, εγώ γράφω εγώ τα ονόματα. Να τα γράψει τα ονόματα φυσικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει, καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχει να κάνει και με τις διαθέσεις του κύριου Λάσκαρη, αλλά νομίζω ότι πλέον ο Άρης και από την Αύρα που πήραμε μετά το τέλος. Αύρα, ναι. Την Αύρα, καλό. Την Αύρα. Μετά το τέλος της συνάντησης, βγαίνει ενισχυμένος από αυτή τη συνάντηση. Τώρα, τι θα γίνει, πού θα οδηγηθεί. Τώρα, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, να δώσω τόνο αισιοδοξίας στους οπαδούς του Άρη, γιατί έχω κάποια ερωτήματα που έρχονται εδώ
Ναι. Μου λέει ένα ερώτημα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αν πάνε όλοι αυτοί σε μια ταβέρνα και έρθει ο λογαριασμό, α πούμε. Ναι. Πώ θα κλειστούσε η τουαλέτα για να μην πληρώσει το λογαριασμό. Θέλει δηλαδή ηρωνικά να πει ότι αυτοί, άμα του γυρίσει ανάποδα, θα πέσουν δύο ναι. μαστίχε τιμωρόλ, τρει μαστίχε χόλ κτλ. Θέλει να πει ότι καλή είναι αυτή η ενότητα, αλλά το μαρούλι ναι. Υπάρχει, ναι, αυτό ωραία, είναι το ερώτημα. Πάω στο. Στην ταμπακέρα εγώ κατευθείαν. Ωραία. Ξέρεις πολύ, πολύ καλά ότι το ρεπορτάζ πολλές φορές. Γιατί ο Ψηφίδης, ας πούμε, καλός άνθρωπος είναι, αλλά. Μα τι να πίνει, δεν πάει στα ακριβά. Για να μην διηλίζουμε τον κόνοπα και δίνουμε. Δεν τον κάνω τον κόνοπα, εγώ τίποτα. Εγώ τα λεφτά λέω. Ποιο θα βάλει τα λεφτά, καλή είναι αυτή η ώρα. Ακούω. Και να μην δίνουμε ψευδείς διαστάσεις σε γεγονότα τα οποία καταγράφονται. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε εδώ για κάποιο λόγο 12 και. Για να πούμε πέντε πράγματα που πρέπει να. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Να δουν αυτοί που θα μαζευτούν. Αν θα πάνε στο συμβούλιο για να ξεφύγουν από την κλίνια της γυναίκας, ώστε να βάλουν κανένα φράγκο. Αυτό θέλω να πω. Βγήκε μια ανακοίνωση. Βγήκε μια ανακοίνωση. Τη διάβασα. Θα υπάρχει και στο site του Ερασιτέχνη Άρη πολύ σύντομα. Ή στο site του Metro.gr με την πρώτη ευκαιρία μόλις. Γιατί εγώ, α πούμε, αν ήμουν Αριανός και άκουγα αυτό το πολύ ωραίο νοτικό πραγματικά. Α πούμε που. Αν ο Ψηφίδης και ο Ερασιτέχνη δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, πώς θα σώσουν τον Άρη, αυτό λέω. Ωραία, ωραία, ωραία. Υπήρχαν δύο προτάσεις. Α, του Αρβανίτη, αυτό. Πάμε εδώ τώρα. Του κύριου Αρβανίτη και του κύριου Καπάζογλου. Ο Καπάζογλου. Οι οικονομικές δυνατότητες και των δύο μεριών δεν είναι οι οικονομικές δυνατότητες που θα γεμίσουν την τρελή αισιοδοξία. Ο Άρης αυτή τη στιγμή βάλεται από διάφορα μέτωπα οικονομικά. Η ουσία είναι να υπάρχει μια επόμενη μέρα να βρεθούν πέντε φράγκα να καλύψουν πέντε την άδεια. Φράγκα. Αυτό λέω, ποιος θα τα βάλει. Υπάρχουν οι άνθρωποι που σε πρώτη γραμμή και από τις δύο μεριές μπορούν να. Ναι, ρε παιδί, ποιος είναι ο Ζεμπέκης, ο Πόπης, ο Τίνης, ο Γρόγιος. Οι δύο πλευρές εκπροσωπούν κάποιους ανθρώπους. Πρέπει όλα να βγαίνουν στον αέρα. Πώς το βλέπεις εσύ. Και βέβαια πρέπει να βγαίνουν στον αέρα. Γιατί αν δεν βγουν στον αέρα, θα έρθουν μετά από 6 μήνες και θα πούμε ελεήστε το νόμο του. Αυτό λέω, πρέπει να βγουν στον αέρα. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει για το κλείσιμο αυτής της χρονιάς. Πρώτον λοιπόν, υπήρχε η προκήρυξη Γενικής Έκτακτης Συνέλευσης από τον Ερασιτέχνη. Ξαναλέμε λοιπόν ότι αρχικά είναι προγραμματισμένη για την 5η σε 7 η ώρα. Το Grand Hotel που έχει ακριβό πρωινό. Ναι, ωραία. Δεν θα γίνει σε 7 η ώρα, θα γίνει τη Δευτέρα για να υπάρχει κάποιος χρόνος ώστε να ετοιμαστούν κάποιες κινήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, κανείς δεν είπε ότι οι δύο προτάσεις που εμφανίστηκαν παρουσίασαν τρελές οικονομικές δυνατότητες. Ναι. Το ζητούμενο είναι τι μπορεί γιατί να γίνει. Υπάρχουν γνωστικές, ας πούμε. Οικονομικές δικαιώματα. Είπες για τρελές δεν υπάρχουν. Λοιπόν, γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί υπάρχουν μπασκετμπολίστες που σε ένα μήνα δυο μπορεί να φύγουν, ας πούμε, κατάλαβες και να πες. Ναι. Να μα λέει, δεν πληρώθηκα εγώ κύριε Ψηφίδη. Φυσικά, φυσικά. Αυτό. Φοβάται ο Αριανός. Ναι, πάμε σε άμεσα γεγονότα. 8 Δευτέρου υπάρχει απειλή για κατάπτυξη εγγυητικής του Άρη. Αυτό το πρώτο βήμα είναι να βρεθούν οι τρόποι να καλυφθούν αυτές οι αιτίες που απειλούν άμεσα τον Άρη. Ναι, λεφτά θέλουμε. Θυμάσαι που μου έλεγε διαβή τεχνική. Ναι. Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν καλυφθεί το ποσό της. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ξέρουμε το ποσό θέλει. Όχι, δεν το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει επειδή. Μην κάνουμε σαν τον Κωνσταντάρο που έλεγε φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Όχι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν είναι κάποιο τρελό ποσό. Δηλαδή, δεν είναι τρελό ποσό. Δεν το ξέρω, δεν έχω κάποιο λόγο να το πω. Ναι, καλύπτεται, δεν καλύπτεται, παλεύεται αυτό. Δεν καλύπτεται εύκολα με την έννοια, ρε παιδί μου, των άμεσων και τρέχουσων αναγκών. Γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία ένα έχει να κάνει με το απαγορευτικό τη FIBA, το BAN. Αυτό έχει να κάνει, δηλαδή δεσμεύει τον Άρη, δεν μπορεί να κάνει κοστή καμία μεταγραφική κίνηση. Καλά, αυτό είναι δύσκολο, ναι, αλλά εδώ που με στέλνουν μηνύματα, μου λένε ότι με τους υπάρχοντες παίκτες, ρε παιδάκι μου, πέρα από την εγγυητική, πες ότι σε ένα μήνα, ενάμιση, ποιος θα τους παραμυθιάσει αυτούς να μείνουν μέχρι το τέλος. Να σώσουν την ομάδα. Αυτό είναι που θέλω να πω. Με αυτό το κοινό μέτωπο, αυτή τη μεταμελή επιτροπή, να είναι και ο κόσμος λίγο, πώς να το πω, να αφουγκράζεται λίγο το τι μπορεί να γίνει. Δύο μεριές. Η μία είναι η του κύριου Αρβανίτη. Ωραία. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για τον κύριο Αρβανίτη, γιατί μέσω αυτού η ΚΑΕ Άρης νοικοκυρεύτηκε. Ναι. Πριν αναλάβει ο κύριος Λάσκαρης. Αποδεδειγμένο. Τώρα, τι απόψεις μπορεί να υπάρχουν για το άτομο του καθενός, είναι από την δημοκρατία. Μα δεν λέει κανείς κριτική. Εδώ ρωτάνε. Ναι. Τα άκουμε μαρούλια πώς θα βγουν αυτό. Άκουμε λίγο ρε Κωστή, άκουμε λίγο. Από την άλλη μεριά εκφράστηκε μια προσπάθεια από τον κύριο Καπάζογλου. Λοιπόν, η ουσία είναι επειδή ο χρόνος τρέχει και είναι, ξέρεις... Ναι, τι είναι ο κύριος Καπάζογλου. Λένε κάποιες παροιμίες ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Σου ξαναλέω λοιπόν ότι στις 8 Δευτέρου ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει... Είναι κρίμα.
πολύ χρήμα, όχι κρίμα. Τώρα εντάξει, σε θεωρώ ότι κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Δεν κάνουμε επειδή πλάκα. Κάνουμε σοβαρή συζήτηση και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει άλλο από αυτού όλου, γι' αυτό το λέω. Τι δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουν αυτοί. Ωραία. Αυτό κατάλαβα επειδή, εγώ. Επειδή λες πράγματα τα οποία μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην τα ξέρει. Πώ δεν ξέρω, μωρά, πάει αυτοί στην ταβέρνα να τσακωθούν και θα πάει στην τουαλέτα πρώτο. Αυτό μπορούσε να γίνει. Έγινε σήμερα μια συνάντηση. Ωραία. Άντε να πληρώσει ο Πόπη και ο Ζεμπέκη που είναι α πούμε. Ο Νίκος είναι και φίλος μου, άπλας, αλλά πέρα από εκεί αυτό λέω. Γιατί ο κύριος Ψηφίδης δεν είναι φίλος σου. Ο κύριος Ψηφίδης. Ο κύριος Χρόνιος δεν είναι φίλος σου. Οικογενειακή μου φίλη είναι. Ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι εγώ που πιάνω το μικρόφωνο, επειδή είναι φίλη μου, πρέπει να πω τι ωραία που ήρθε ο Ψηφίδης τώρα με το Χρόνιο, να χορέψουμε Τσάρλεστον, α πούμε. Ναι, Κωστή. Οικογενειακή μου φίλη και σε στιγμές πολύ δύσκολες για τις οικογένειές μας γενικώς, στάθηκε μια οικογένεια στους άλλους. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Άρη. Ωραία, λοιπόν. Τα χρέη αυτή τη στιγμή πρέπει να ρυθμιστούν. Ποια πρέπει να ρυθμιστούν? Τα πιο άμεσα. Δηλαδή, να αρθεί το απαγορευτικό της FIBA για να μπορέσει ο Άρης να κινηθεί αγωνιστικά. Ο Άρης προέρχεται από ήττα με τον Κόρυβο. Με τον τρόπο που έχασε. Ο Άρης προέρχεται από ήττα με τον Κολοσσό. Αυτή τη στιγμή, αγωνιστικά, να σου το πω αλλιώς, απέχει 2 βαθμούς από τη 13η θέση που οδηγεί στην Α2. Λοιπόν, πόση πόντι είναι εσύ, δεν το ξέρω. Είναι 2 βαθμοί. 2 βαθμοί. 2 βαθμοί από την επόμενη θέση ζώνη, που στην Α. Από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ναι. Ο Άρης έχει όλη τη δυνατότητα με τα εντός έδρας παιχνίδια που θα δώσει και επειδή παίζει με τον Πανιόνιο εντός και με τα Τρίκαλα εκτός, έχει κερδίσει τον Πανιόνιο εκτός, έχει κερδίσει και τα Τρίκαλα εντός, να πάρει κάποια παιχνίδια και να καθαρίσει την πουγάδα. Το μόνο ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Άρη, ο Άρης ο οποίος αύριο παίζει με την Αβελίνο στην Ιταλία για το Basketball Champions League. Και με 2 νίκες και με την Οστάδη έχει πιθανότητα να προκριθεί. Έχει είναι, λεφτά να πάει εκεί. Είναι ήδη εκεί. Μπράβο, έχει, καλό, ναι. Θετικό. Ναι. Έχει αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο θέμα. Να εξασφαλίσει αγωνιστικά το ταχύτερο δυνατό την παραμονή του στην Α1. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, μπορεί να ακούγεται και βλάσιμο για κάποιους ανθρώπους. Και για μένα ακόμα που το λέω που είμαι πασχετικός ακούγεται χοντρό, αλλά... Το θέμα είναι ποια είναι τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα. Έγινε σήμερα μια συνάντηση. Ναι. Συστάθηκε μια πενταμελής επιτροπή με μπροστάρι τον ΑΣΥΓΜΑ. Θα γίνει μια συνάντηση νομικών για να προετοιμαστεί το έδαφος για την Γενική Συνέλευση της Δευτέρας. Τι μπορεί να γίνει? Θα φανεί. Κανείς δεν είπε, ούτε και εγώ που καλύπτω αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ, ότι αυτή είναι η ιδανική λύση ή θα τρέξουν τα χρήματα από τον ουρανό. Η ουσία είναι, έγινε ένα βήμα, μια σύμπραξη, συστήθηκε μια πενταμελής επιτροπή, υπάρχουν εξελίξεις και περιμένουμε τις κινήσεις του κ. Λάσκαρη. Ο κ. Λάσκαρης θα ρυθμίσει τα δεδομένα. Όμως, οι πλευρές που ενδιαφέρονται να δώσουν μια λύση ή τουλάχιστον προσωρινά να άρουν το αδιέξοδο που υπάρχει, κάνουν κάποιες κινήσεις που δείχνουν μια εξέλιξη. Στέλιο μου, γλυκέ μου, έχεις κάνει φοβερό ρεπορτάζ, αλλά μένα το ματήλα με μυρίζει. Εσένα μπορεί να σου μυρίζει δικό σου. Μυρίζει πτωματίλα και ξέρεις ότι εγώ είμαι άνθρωπος πεσημιστής. Δηλαδή τα βλέπω μαύρα τα πράγματα. Τα ποτήρια εγώ, τα βλέπω άδεια, σπασμένα. Ναι. Εγώ επειδή έχω μάθει λίγο. Εσύ είσαι νέος άνθρωπος. Ομορφοκούνελος, ψηλός, ωραίος με μουσική. Τα βλέπεις ωραία. Εγώ γέρος τώρα αρχίζω με. Τα βλέπω λίγο άσχημα, κατάλαβε. Σου ζητώ συγγνώμη που τα βλέπω άσχημα. Σου έχω πει πολλές φορές ότι κάποια πράγματα ίσως τα βλέπεις ή τα ρυθμίζεις όπως θες εσύ. Είδα τη μάπα του Λάσκαρ και της άλλης της χοντρής της γυναίκας του και λέω αυτοί οι δυο είναι για να διαλύσουν τον Άρη. Έτσι οπτικός όταν τους είναι. Ωραία. Επειδή όμως. Έλεγα για τη χοντρή, δεν με πίστευες εσύ. Τέλος πάντων. Ναι. Επειδή όμως εγώ ξέρω ότι προσπαθώ να κρατάω ένα μέτρο και μια ουδετερότητα. Εσύ κρατάς το μέτρο, αλλά εγώ δεν το. Να σου πω κάτι. Ο καθένας όλα τα αντιλαμβάνεται και τα βλέπει. Δεν είπε κανείς ότι η κατάσταση εκεί στον Άρη είναι ιδανική. Είναι η χειρότερη που θα μπορούσε να είναι. Γιατί πριν 3 χρόνια ανέλαβε ένας άνθρωπος ο οποίος υποσχόταν οικονομικά και αγωνιστικά μεγαλεία, έτρεξε αυτό για μια χρονιά και από πέρσι οι περισσότεροι είναι αφλήρωτοι. Στέλιο, ωραία το λες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι, αυτή που είναι η μάνα του Ερασιτέχνη. Ναι. Πριν 3 χρόνια δεν όφιλε, ας πούμε, αντί να έρθει τώρα μετά από 3 χρόνια να έρθει ο Ψηφίδης και πει να σώσουμε τον Άρη μας. Μα να σου πω κάτι, ρε, να ελέγξει, γιατί τώρα... αυτές οι μάνες μητριές βγαίνουν στο τέλος. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι τώρα πράγματα τόσο απλά. Έγινε μία κίνηση πριν από 3 χρόνια. Γιατί ο κύριος Ψηφίδης, αντί να ελέγξει,
Ήθελε να πάρει κανένα φράγκο από το Λάσκαρη για τον Ερασιτέχνη και από τον Καρυπίδη από την ΠΑΕ για τον Ερασιτέχνη. Άρα δεν ήλεγε ο κύριος Σιβίδης και ας είναι το γενιακό φίλος. Ναι, ναι, άκουλε. Φράγκα ήθελε, τα οποία δεν τα έπαιρνε ο άνθρωπος. Κακώς δεν τα έπαιρνε. Για να μην ακυρώνουμε προσπάθειες και το παίζουμε τώρα ξερόλες ή εμείς τα ξέρουμε όλα, όταν έγινε η έγκριση μεταβίβασης των μετοχών που τις είχαν τέσσερις ουσιαστικά άνθρωποι και 10% ο Ερασιτέχνης, τον κύριο Λάσκαρη, έγινε ο πιο άρτιος έλεγχος που θα μπορούσε να γίνει είτε λογιστικά είτε νομικά. Έγινε δεν λογιστικά μπορεί... και νομικά. Τελείωσε. Πάει. Δεν μπορεί να είμαστε, να ξέρουμε εμείς περισσότερα από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες σε νομικό και οικονομικό επίπεδο. Εντάξει. Άποψή μου, αν θέλει. Είναι νομική, εντάξει. Και εγώ από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Σωτηρία, ναι, από εκεί και πέρα. Οι εξελίξεις ήταν έτσι που να είναι ο Άρης αυτή την κατάσταση. Το να κλαίγεται κάποιος ή να ανατρέχει αυτή τη στιγμή στο παρελθόν δεν έχει κάποιο κέρδος. Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις. Να δουν τι μπορεί να γίνει αν υπάρχουν όντως χρήματα να δοθούν και να τρέξει η ομάδα. Έχει ακόμα 12 αγωνίες και στο πρωτάθλημα και ο Άρης θα πρέπει να βρει μια νοικοκυριμένη κατάσταση για να δει τι θα κάνει του χρόνου. Άρα πάμε ξανά στη συζήτηση αυτή πεταμελής επιτροπή. Στο Grand Hotel. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν, ρε Κώστα. Ναι. Θα γίνει μια γενική συνέλευση. Φαντάζομαι ότι και οι οργανωμένοι θα είναι ενήμεροι για αυτή την προσπάθεια και θα στηρίξουν. Τι να στηρίξουν, να πληρώσουν το εισιτήριο, τι να στηρίξουν άλλο. Ναι, ήταν ένα σπότρα κάτι με τον κόρυβο, είχε 3-4.000 κόσμο. Καλό αυτό. Εντάξει, δηλαδή μην ακυρώνουμε και προσπάθειες. Σου λέω, άλλο τι μπορεί να γίνει, άλλο τι είναι το ιδανικό. Από εκεί και πέρα, πάμε, μένουμε στα σημερινά, βλέπουμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και τα ξανασυζητάμε. Δεν μπορούμε να προκαθορίζουμε καταστάσεις ή συμπεράσματα. Τέλος, πάει. Να σου πω κάτι, ναι. Μακάρι να γίνει το καλύτερο δυνατό. Πώς θα γίνει χωρίς λεπτά. Να πει ο κύριος Λάσκας, κύριοι, είμαστε εδώ, αναλαμβάνω εγώ ένα κομμάτι το δημόσιο ή το ΙΚΑ και εσείς τρέξτε άλλα θέματα και να υπάρχει. Ωραία, άλλος έβαγε το χρυσάβι το λουνού, το λέει όλες. Ωραία, ναι. Να υπάρχει μια συσπήρωση, να υπάρχει μια συσπήρωση, γιατί πολλές φορές ξέρεις, εμείς οι Έλληνες τα δύσκολα συσπηρωνόμαστε. Μπορεί να μην χρειάζεται πολλά λεφτά, αλλά τουλάχιστον να μπουν τα απαιτούμενα, τα ελάχιστα απαιτούμενα για να λυθούν εκκρεμότητες και υποθέσεις. Και το σημαντικότερο, να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του μπασκετικού Άρη με τους πιστωτές, με τους μάνατζερ, με τους παίκτες. Κατάλαβα. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέσεις και νομίζω ότι και ο κόσμος, ναι, και ο κόσμος θα στηρίξει. Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή ο Άρης δεν πάει χωρίς ενότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Οι Αργιανοί πάνε με ενότητα. Μάλιστα. Ναι, νομίζω ότι. Okay, καταλαβαίνω. Είναι προδιακό ανέκδοτο τώρα που μιλάς, ότι οι Αργιανοί πάνε με ενότητα. Είναι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Πολύ ουτοπικό ακούγεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ταινία της Φίνος Φιλμ. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι βγήκε και μετά από αυτή τη συνάντηση. Mm. Μπορεί η ενότητα να μην είναι αρκετή, ρε φίλε, αλλά είναι η εφικτή ενότητα. Τι πιθανότητες δίνεις να σωθεί ο Άρης? Δίνω πολλές πιθανότητες, γιατί δεν με σωθεί. Εγώ δεν δίνω καμία. Αρκεί, πρόσεξε. Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Το κακό είναι ότι γέρασε και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και η Νέα Δημοκρατία, ναι, είναι στη χειρότερη της φάση με τον άλλο το κούλι, να πούμε. Ωραία, επειδή τώρα εδώ έρχεται μια φράση του Γιάννη του Ιωαννίδη που λες, τι κάνω όταν είμαι δύσκολα, κάνω το καλύτερο δυνατό. Δικιά του δήλωση. Ναι. Οπότε ο Άρης προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει το καλύτερο δυνατό. Σου λέω ότι καταγράφει η σημερινή συνάντηση. Ναι. Μπορεί να ακούγονται τα πρόσωπα ίδια, τα λεγόμενα ίδια, ναι, οι κινήσεις οι ίδιες, να μην συγκινούν, αλλά αυτό είναι που μπορεί να γίνει. Πάει. Αυτά. Για χαρά. Νομίζω τώρα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, σαν μυρολόγημα. Ο καθένας βλέπει τις εξελίξεις. Έγινε. Έγινε. Αυτά. Να σε ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι του Κατσατζίδη που έχει κάνει αυτός εδώ που σκότωσε το γαμπρό του, πώς το λέγανε, Γιάννη? Αυτό να τον αδύνατο, τον παιδαράκι στην Ξάνθη που έφαγε λάχανο το γαμπρό του, να πούμε. Ε? Τον Άκη Πάνου, ρε. Ο Άκης Πάνου δεν τον έφαγε. Ένα πολύ έτσι στενάχωρο τραγούδι να δώσουμε στους Αργιανούς. Η ζωή μου όλη. Ναι, βάλτο. Ναι. Να, έτσι να κάνουμε ένα μνημόσυνο τον Άρη, γιατί ο Ψηφίδης εκεί με τον Καπάζουγλ και τον Καπαγερίδη, πώς το λένε τον άλλον, και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα τους πεις πάμε στη Μαύρη Θάλασσα στον Αλέκο, θα πούνε πάμε στην Τράτα του Μοριά και πούνε 3 ευρώ η σαρδέλα. Έτσι, πάμε.
ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει. Χαρούμενος άνθρωπος. Χαρούμενος άνθρωπος ο Καζατζίδης. Δηλαδή 71 χρονών πέθανε, δεν το θυμάμαι σε. 70 πέθανε, δεν τον είδα να γελάει πουθενά. Δεν τον είδα να γελάει. Πέθανε 50 χρονών όταν ήταν η μάνα του, η Γεστημανή. Έμεινε ορφανός ο Στέλιος. Τα παιδιά στα ορφανοτροφία δηλαδή, τι να πούνε εκεί στο. Τι καταραμένος άνθρωπος. Ναι, αλλά εγώ τι άνθρωπος είμαι. Είμαι άνθρωπος που τον Καζατζίδη τον πετάω εκεί που χρειάζεται. Μπορεί να τον αντιπαθώ. Μπορεί να είναι, αλλά σε κάθε περίσταση ταιριάζει, ας πούμε, τώρα με τον Άρη, ας πούμε. Τι να κάνω, πλακώνω τον Πυροφορίδη να πούμε με τον Καρυπίδη. Όχι, θα φύγω, όχι, μήνε, μην φεύγει, μη με πόνο σου φωνάζω. Εδώ ταιριάζει και ο Πάριος να πούμε. Σαν αβαγό στο κύμα, σαν αγκαλιάζω. Πάει μετά να πούμε, ο Βουό του τραβάει ένα πόρδο. Σαν και αυτό που αφήνει ο κόκκινο εδώ και βρωμάει μεθάνιο το. Όχι, δεν, εντάξει, ναι. Δηλαδή είσαι ο Άρης. Και είναι όφη. Και είσαι με δύσκολη οικονομική κατάσταση εσύ. Και είναι και όφη σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και παίζει τη Λαμία ο Βουό. Και έρχεται τώρα ο Άρης και ο Όφη να φλερτάρουν και να πάρουν το Βουό. Και πάει ο Βουό στον Όφη. Δηλαδή αυτό και μόνο έβγαλε ο Καρυπίδης στράκι που είπε τον μάνατζερ, τον έβρισε κτλ. Ναι, εντάξει, τώρα τον έβρισε τον μάνατζερ. Ρε, προκαταβολή είχατε να δώσετε. Ρε. Πήγε κάτω στην Κρήτη που είναι ένα κράτος ξεχωριστό. Δεν το εννοώ σε κράτος εγώ, δηλαδή μπορεί από τη μάνα γη η Κρήτη είναι και φίλος ο παπάς των Ανογείων, του δίνω τα φιλιά μου, αυτό τον άρχοντα, τον πεδαρά, τον παπά, το μόνο παπά που παραδέχτηκα εγώ στη ζωή μου, να πω αυτό το φοβερό παπά, μπορεί οι Κρήτες να βγάλουν από κάτω από τα Ζωνιανά 5 κιλά χασίση να πούμε, και μπορεί να βγάλουν 3 κιλά ρεπανάκια, μπορεί να βγάλουν 8 κιλά λάδι και να πω τι θες ρε λίμο Βουό, τι. Και καταντήσατε ρε Θεσσαλονικής εδώ πέρα. Τώρα ήμουν κάτι φίλος από την Καβάλα να πούμε το 1901 και τον Οδυσσέα τον Γορίλα, ο οποίος με προστάτευσε από 2-3 δύσκολες καταστάσεις να πούμε κτλ. Λοιπόν, μια πόλη λέω παιδιά, πώς την είδατε την πόλη μας. Λέω εκεί στην Καβάλα, λέω δεν έχετε κίνηση. Δεν κυκλοφορεί αμάξιλη. Μια σκουπιδιάρα ήταν έσαι κτλ. Υπερορίες έδιναν το σκουπιδιάρικο. Σε ένα μπαρ πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα επάνω, στον έκτο όροφο μπαρ. Δηλαδή. Εκ του όροφου, σε υλικοδρόμιο πήγανε, θα φύγει αμπάν, πήγανε στο υλικοδρόμιο να πούμε. Ασύλληπτη κατάσταση. Πήγε ο Βουό και προτίμησε τον Όφη από τον Άρη. Και βγαίνει τώρα ο Καπάζογλου και ο Θανάσης ο Παπάζογλου να μαζέψουν να πούμε 4 κιλά καΐσια, να σώσουν τον Άρη που ο Λάσκαρης, η μάπα του και τη άλλη τη χοντρή, εγώ φυσιογνωμικός τους απέρριψα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης, εντάξει. Κάθε που χαράζει, σεριάνει με το Γιάννη. 2 με 6 το ξημέρωμα, ο Γιάννης Χιλιντίδης στο σεριάνι του ελληνικού πενταγράμμου. Σεριάνι με το Γιάννη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έλα μου να πεστήχηκα, σε ένα μπαρ πήγαν εκεί πέρα, τι ήπιαν εκεί. 2 ποτά πήραν. Οι καημένοι τώρα οι άνθρωποι. Φύγαν από την Καβάλα εκεί να έρθουν Θεσσαλονίκη να δουν να ανοίξει το μάτι τους. Και πέσανε να πούμε στον ωκεανό του σκότους εδώ πέρα. Πέσανε στον ωκεανό του σκότους.
Έτσι λοιπόν κύριοι, το πρόβλημα είναι ότι ο Βουό στο διαλυμένο όφι προτίμησε να πάει και δεν πήγε στον Άρη. Αυτό είναι το θέμα. Και εάν εμείς βγάλαμε ότι τσακώθηκε ο κύριος Μηροφορίδης με τον κύριο Καρυπίδη, δεν το κάναμε επειδή είμαστε κουτσομπόλιδες άνθρωποι, ούτε κουσκουσιάριδες είμαστε. Απλά χάρη του ρεπορτάζ να πούμε, δημιουργήθηκε μια κατάσταση. Επιπληροφορήθη είναι ότι θα γίνει νέο συλλαλητήριο. Την Κυριακή, Γιάννη μου, είναι έτσι, η ώρα δεν ξέρω ποια είναι, μπορείς να μου πεις. Δύο η ώρα και πάλι το μεσημέρι, Κυριακή δύο η ώρα το μεσημέρι, στην πλατεία του Συντάγματος, εκεί στο Σύνταγμα με τα Περιστέρια, θα έρθουν εκεί πέρα. Και μάλιστα έμαθα ότι η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, άλλαξε πλεύση και είπε ότι να πάμε στο συλλαλητήριο. Δεν ξέρω αν συμφώνησε ο φίλος του κύριος Τσίπρας. Εάν ας πούμε, επειδή όχι. Από τον κύριο Τσίπρα δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Πάντως η εκκλησία έκανε ένα βήμα. Εγώ θα πω και το κομμάτι του ότι ακόμα και αν είδε ότι ως πελατεία μπορεί να έχει χάσιμο, γιατί είδε ένα μεγάλο όγκο. Γιατί αυτοί υπέθεσαν τώρα οι ιεράρχες και οι πολιτικοί και όλοι. Σου λέει θα γίνει ένα συλλαλητήριο, τα κανάλια τα μεγάλα, η Τατιάνα, ας πούμε, εκείνη κρύα γυναίκα, μαζί με τον Ευαγγελάτο, τον πιο κρύο τον άντρα, πόπο ζευγάρι να τους δεις έξω. Πα, χρειάδα. Η κυρία, ξέρω εγώ, τρέμει, η κυρία δεν τρέμει, οι άλλες οι κυρίες είπαν όχι κτλ. Σου λένε οι παπάδες μας, οι ιερείς μας, ας πούμε, οι μεγαλοπαπάδες μας, σου λέει, ας πούμε, θα πάνε 10.020 εκεί πέρα, θα πάνε και στη Τούμπα να δουν το Πάοκ με το Παράσχο, να πούμε. Δεν. Είδαν όμως 500.000 κόσμο. Και πρώτος είδε επικοινωνιακά ο δικός μας ο Μητροπολίτης, ο κύριος Άνθιμος. Σεβασμιότατος τους λένε. Παναγιώτατος, πώς τους λένε. Σεβασμιότατος. Ο Σεβασμιότατος λοιπόν. Ο Άνθιμος ο δικός μας είναι έξυπνος άνθρωπος. Είδε την ροή του κόσμου, τον παλμό του κόσμου και τα λοιπά. Και άλλαξε το τροπάριο και λέει: παιδιά, εδώ πέρα ο κόσμος είναι πελάτες μας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν αύριο να ανάψουν το κερί με μισή καρδιά. Θα έρθουν να μας αφήσουν τα λεφτά τους αυτοί οι χριστιανοί άνθρωποι και τα λοιπά. Όχι, μαζί. Πήρε χαμπάρι και ο κύριος. Πώς τους λένε τώρα, τον μεγάλο, πώς το λένε, Σεβασμιότατο. Όχι. Τον μεγάλο. Με το σεβασμό το μεγάλο, το προσκύνημα απέναντι στον άνθρωπο αυτόν, στο σεβασμιότατο. Λοιπόν, είδε και αυτός ευφυής άνθρωπος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν αξιώματα αν δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι. Σου λέει, αν πήγαν 500.000 εκεί και μου κατεβούν εδώ πέρα 700.000, 800.000, ένα εκατομμύριο. Ένα συν εκατομμύριο. Εγώ με τι αυτό θα ανοίξω αύριο την εκκλησία να βάλω τους πελάτες μου μέσα, δηλαδή να πω όχι στο λαό, να πάω κόντρα στο λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού, λέει. Εφόσον ο Θεός έχει οργή και εφόσον ο λαός έχει φωνή, εγώ θα θέλω να τα έχω καλά και με τον Θεό, θέλω να τα έχω καλά και με τον λαό. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αυτός ένας ευφυής άνθρωπος, γιατί βλάκας για να πας εκεί πέρα δεν γίνεται να είσαι ανόητος. Αυτό το θέμα με τον κόσμο έχει σαν αποτέλεσμα ο κύριος Τσίπρας, κατά την ταπεινότατη άποψή μου, να έχει κέρδος. Και γιατί το λέω αυτό. Ο στρατηγάκος που λέει ο Ηλιόπουλος, στρατηγάκο που δεν υπάρχουν στρατηγοί, υποστράτηγοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Στρατηγός είναι αυτός που θα πει και θα πάρει την πόλη. Οι άλλοι είναι υποστράτηγοι, ταξίαρχοι και πολεμιστές. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Όταν εδώ έξω από την Καβάλα βρέθηκαν να πούμε τα πλοία των Τούρκων, δεν βρέθηκε κανένα στρατηγός να τους πάρει παραμάζωμα, άρα δεν υπάρχει στρατηγός. Υπάρχει υποστράτηγος. Παρακαλώ. Είναι τα διεθνή ύδατα όμως. Όχι, λένε εδώ, δεν είναι διεθνή. Είναι διεθνή ύδατα. Δεν ξέρω. Στη Θάσο έχει διεθνή ύδατα, γιατί το πετρέλαιο το δώσαμε στους Αμερικάνους. Ναι. Σωστό. Έχει δίκιο. Ναι. Ήταν τα χιλιόμετρα τώρα. Ναι. Δεν πήγαν στα 12 μίλια. Ναι. Τέλος πάντων, στρατηγός. Φραγκούλης. Δυνατός, ωραίος, σε καλό λόγο. Φωνή δυνατή, ψηλός. Μάγουλο αυτός. Δυνατός, αέπευτα από τα λεξίπτωτα. Στις αυτές δεν θα πάρει 5% άμα κατεβάσει κόμμα. 6 θα πάρει. Η Χρυσή Αυγή πόσα 100 είχε τώρα στις τελευταίες εκλογές. 8. Δεν πάει 12. 11. 10. Και 6 ο Φραγκούλης. 16. Μάλιστα. Από πού θα τα πάρουν αυτά. Θα χάσει κόσμο ο Τσίπρας. Μάλιστα. Ο Τσίπρας που θα χάσει κόσμο θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτή στη Νέα Δημοκρατία είναι να, πούμε, να τρέξουν 3 άτομα μαζί και να βγει τέταρτος ο Πασοξής που θα βγει από πίσω. Ασύλληπτη είναι. Δηλαδή αυτοί δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε ένα πόντο θετικό από το συλλαλητήριο. Γιατί δεν πήρανε. Γιατί έχουν τον άλλον ο οποίος έκανε σεξ με την κούκλα, να πούμε, φλερτ
στην Τσιμισκή, είδε μια κούκλα η οποία ήταν στη βιτρίνα και νόμιζε ήταν κανονική κούκλα, ο Μητσοτάκης. Και λέει, τι ωραία είστε, δεσπίνη, λέει, πρόεδρε, κούκλα είναι αυτή, λέει, δεν είναι, λέει, είναι, λέει, κούκλα του μαγαζιού. Λέει, δεν είναι αληθινή, όχι, λέει, είναι, λέει, κανονική, λέει, θα ήταν αν μιλούσε. Αν σας φλέρταρε και εσάς. Αχ, λέει, καλά, εντάξει. Το φώναζε ο Μητσοτάκης, ο ορφανός με τον Καλαφάτη. Αργή και αυτή και ιδέα, τότε δεν τον προλάβαν. Έπρεπε να είμαι εγώ, τον πω, κούκλα μου, γλυκιά. Εγώ την έπαινα, την έλεγα, ναι, κούκλα μου, ό,τι θέλεις, θα σε διορίσουμε. Θα την έλεγα. Και θα πίστευε ο κόσμος ότι ήταν αληθινή κούκλα. Πήγε στο Λυκαβητό απάνω, να πούμε, εκεί που κάνει προπόνηση ο Αλέφαντος στην πλατεία Δεξαμενής απάνω στο υδραγωγείο. Πήγε και στο Λυκαβητό εκεί να πιει καφέ, συνομίλησε, λέει, με 2-3 εξωγήινους. Τώρα σε τι γλώσσα μίλησαν. Τα εξωγήινα που τα άμαθε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν τώρα να πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στο Μητσοτάκη, θα πάνε στη Χρυσή Αυγή, θα πάνε να πούμε στο γλυκό δοχάραμα, θα πάνε στον στρατηγό Ενιγμούλη, πώς το λένε, τον Φραγκούλη, Ενιγμούλη λέω, στον στρατηγό τον Φραγκούλη, ποιος είναι ένας άνθρωπος, ποιος ξέρει καλά τους πολέμους, ξέρει τις τακτικές, σαν τον Αλέφαντο εκεί, σου λέει πώς θα βγει το άρμα από εκεί, άμα θα έρθει το άρμα από εδώ θα βγάλω εγώ το τάγκς από την άλλη μεριά, τα ξέρω, έχω διαβάσει εγώ, το έχω διαβάσει, μου το χάρισε εμένα. Γίναμε φίλοι με τον Φραγκούλη εμένα, γιατί τον είχα τσακωθεί μαζί του. Λέω, έφερε τον Παπαγιανόπουλο στον Πάο και πήρε βρωμίδια. Του λέω, όχι, μου λέει, τι λες τέτοια πράγματα, λέει. Εγώ, λέει, δεν είναι συγγενής μου, λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο σέντερ μπακ. Είπα, λέει, επειδή ο Αναστασιάδης είναι φίλος μου, λέει, πάρτον. Και τελικά δεν ήταν και άσχημος. Ναι. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον στρατηγό, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Μου λέει, ξέρω τακτική, μου χαρίζει δύο βιβλία. Ανοίγω τα βιβλία εγώ. Ο μπακ εκεί που βάζει ο Αλέφαντος είναι ένα άρμα στη μάχη. Βάζει εκεί ένα τάγκ, να πούμε, κτλ. Πώς θα γίνει κυκλική κίνηση από πάνω μπαρθού. Φοβερός. Μα είναι αξιόλογος άνθρωπος. Δεν πάρει 6%. Είναι τρελός ο στρατηγός. Είναι τρελός ο στρατηγός. Τι λέτε, ρε, πλάκα κάνετε. Εδώ, άμα βάλει ο Παπαζαφυρίου δήμαρχος, με αυτόν εδώ που έχουμε τον δήμαρχο, δεν βγει ο Παπαζαφυρίου δήμαρχος. Πρώτος, εγώ θα κάνω, ρε, πώς το λένε, πώς τη λένε αυτοί που λένε την προπαγάνδα, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Εγώ, ο Κόκκινος, ο Βαρδάκης, θα κατέβουμε κάτω. Και δεν θέλουμε διορισμούς έτσι να μας βάλουν τίποτα στο Δήμο ή συγγενικά πρόσωπα κτλ. Αλτρουιστές είμαστε. Ξέρεις άμα βγει ο Παπαζαφυρίου δήμαρχος εδώ δικός μας. Αγόρι μου. 4 η ώρα το πρωί θα βγουν τα απορριμματοφόρα, κύριε. Ακούσατε τι σας είπα. Μα, κύριε, θέλουμε διπλό μισθό. Αυτό που σας λέω. Θα μπει μια τάξη στο Δήμο. Ετοιμαστείτε, έρχεται. Σας το λέω εγώ υπεύθυνο. Σας το λέω, το ξέρετε. Εγώ είμαι Παπαζαφυρίου με 2 χέρια. 4 πόδια, ό,τι θέλει. Λοιπόν, αφού συνεχίζει να ψάχνει στην τσέπη του Καρυπίδη, ήταν συμφωνημένα με Άρη τα λεφτά και η προκαταβολή για βουό. Ο μάνατζερ πούλησε τον Άρη, ανεβάζοντας τη τιμή. Εσύ τι είσαι τώρα, ο Τσαλτίδης είσαι, χαράματα ακούς Ραπτόπουλο. Τι είσαι εσύ, τι είσαι. Είσαι, ξέρω εγώ, το γραφείο τύπου του Καρυπίδη είσαι εσύ. Εγώ είμαι ενάντια στον Καρυπίδη. Εγώ λέω, για ποιο λόγο ο άλλος πήγε στη φτωχή την ομάδα και άφησε την προκαταβολή να ούμε του Καρυπίδη. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Παράλογη είναι η ερώτησή μου. Δεν ξέρω τι να σου πω. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 είναι να πάρει ένα χάφο ΠΑΟΚ, έναν μαύρο, ένα γρήγορο, έναν... Παιδιά, ακούστε κάτι. Τώρα μιλούσα εδώ με τον... Μην το λέω για δικά μου τα ρεπορτάζ. Ό,τι είναι δικό μου είναι δικό μου. Το αλουνού είναι αλουνού. Μίλησα με τον Κώστα τον Πετρωτό και αναλύσαμε λίγο έτσι στα κλεφτά λίγο τον χαφ του ΠΑΟΚ. Γρήγορος είναι, αυτός είναι κτλ. Ακούστε κάτι. Ένας χαφ πρέπει να έχει και πνευματικό υπόβαθρο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά εντάξει, μαύρο σέντερ μπακ δεν θα έπαιρνα ποτέ στην ομάδα μου. Εντάξει, ούτε μαύρο δεκάρι θα έπαιρνα. Χαμάλι μαύρο θα έπαιρνα. Τρέξε μαύρο γιατί θα πεινάσει, θα το έλεγα. Ποκολόκο, καλημέρα, σ' αγαπώ. Ποκολόκο είναι ο σκηνοθέτης μου που είναι από το Κονγκό. Και θα με πάρει 5 μέρες στο Κονγκό. Θα πάω στο Κονγκό με το σκηνοθέτη μου. 5 μέρες. Θα με πάει εκεί πέρα. Έχει βόα στα κάρβουνα, έχει καλμυροπάρδαλη στη Φάδο, έχει, τι να σου πω, έχει φίδια σάντουιτς, ξέρω εγώ, φίδι γύρω, έχει, ξέρω εγώ, κοτολέτα βάτραχο, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς έχει. Θα με πάρει εκεί πέρα. Μαύρος λοιπόν, θα τον πάρει στην ομάδα σου, θα είναι χαφ. Ή εξάρι θα είναι η οκτάρι. Πάει, τελείωσε. Ή θα πάρεις μαύρο, center back, βόδι, δυνατό, ψηλό, με όργανο 40 πόντους, με διασκελισμό, με πατήματα, με άλματα και δίπλα θα βάλεις έναν Κοντρέρας για να του λέει του μαύρου, εκεί μαύρε, παίξε μαύρε, γύρνα μαύρε, πάρτον μαύρε, μην πέφτεις μαύρε, εγώ μαύρε, αυτό και τα λοιπά, να τον κατευθύνει πνευματικά, να πούμε σας μαθαίνω μπάλα,
Δεν μπαίνει center back μαύρο με μαύρο center back. Δηλαδή, πήρε ο Πανιόνιος center back μαύρο. Πώς το λένε, ρε Γιάννη, το ξεχνάω, γαμώ. Το πω, πώς σταμάτησε το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να με σου κάνει την κελασία ευθεία να παίζει ζώνη τώρα ο μαύρος. Το λέω γιατί δεν υποτιμώ το μαύρο στοιχείο. Λέω δηλαδή στατιστικώς ότι έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις με τους μαύρους, ας πούμε, θέλει έναν εγκεφαλικό δίπλα. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω εγώ το αστέσιο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, του Φορτούνη να πάρει ο Ολυμπιακός, που είναι για κλωτσιές ο Φορτούνης, να πάρει μαύρο δεκάρι. Και μιας και πιάσαμε τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ στο μπαρ, μαρμίντα, βγήκε κατάπτυστος ο Ολυμπιακός 80%, διότι ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι προσπαθεί, χάνοντας το πρωτάθλημα, να δημιουργήσει άλοθη. Ακούστε κάτω εκεί στον Πειραιά. Σε αυτά μανούλες είμαστε εμείς. Σε αυτά μαέστροι είμαστε εμείς. Σε αυτά πιανίστες είμαστε εμείς. Σε αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή 50 χρόνια να μας πάρετε πρωτιές σε τέτοια πράγματα. Στον Καζαντζίδη, στο φαΐ και στο ποτό δεν μας πιάνετε. Δηλαδή είστε 40 χρόνια πίσω. Σε φαΐ, σε ποτό και σε Καζαντζίδη. Στη δικαιολογία δηλαδή. Πάει τώρα ο Καράμπαμπα να πουλήσει στον Πορσολάο του Ολυμπιακού ότι να ο Πάο και έχει τη διαιτησία και ότι βγήκε φωτογραφία ο γραμμένος με τον Σαββίδη κτλ. Δεν είδα εγώ φέτος να παίρνει τη διαιτησία ο Πάο 90% όπως έπαιρνε 80% ο Ολυμπιακός. Δηλαδή να σε σμπρώχνει. Τώρα αν ο Πάο και είναι μάγκας και το αμφισβητούμενο το πάρει γιατί τα κρουασάν φωλή πήγαν στις ενώσεις και είναι και το δίκιο. Γιατί αυτός που πληρώνει πηδάει κιόλας. Συνήθως έτσι γίνεται. Στον μπαρ δεν μπορώ να πάω εγώ να πάρω το φίλο μου τον Οδυσσέα, ας πούμε, το φίλο μου το 1901. Λέμε τώρα που είμαστε ήσυχοι άνθρωποι εμείς. Να πάμε σε ένα μπαρ να έχει ο Οδυσσέας τα λεφτά, ας πούμε, πακέτο. Εγώ φουκαράς κι ο άλλος το 1901 πάνω στην Παναγία που έχει τον μπαρ. Που είναι ωραίο μπαρ, έτσι, είναι κουλτουριάρικο. Θα με πάει με. Λέει μπαν. Και να είναι οι μπαργουμάνες εκεί, ας πούμε, και τα λοιπά. Και να πάω ούζω 12 αυτό. Πέρα εδώ, εγώ πληρώνω, εγώ λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν νοείται. Δεν είναι πρέπον, δεν είναι λογικό. Αφού σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι μαρμίτα, όταν τα λιγούρια των ενώσεων ανοίξαν τη χερούκλα και είπανε «Βοηθάτε κύριε, αόματος». Πήγε ο κύριος Μελισανίδης και έδωσε ένα κάστανο του Παΐσιου εκεί πέρα. Ο Μαρινάκης δεν έδωσε τον υδρότα του. Ο άλλος κρουασάν, μακαρόνια, τι θέλετε, φάτε ρε λιγούριδες. Όχι ότι είναι λιγούριδες οι άνθρωποι. Λέμε τώρα τύπης, ας πούμε, ότι μπορεί να τους έλεγε. Έλα φάτε ρε λιμά, τι θέλετε, θέλετε και βουτήρατα. Ναι. Θέλετε και μαρμελάτες και μαρμελάτες. Θέλετε και κρουασάν μερέντα. Ναι. Θέλετε και τη νουτέλα και νουτέλα. Και τις έδωσε τις νουτέλες. Τις έδωσε να πούμε τις μερέντες, τα έδωσε τα βουτήρα τα αλπίνο, έδωσε τα μέλια Αττικής και θέλει τώρα ο Καράπαπα. Ναι, πάλι καλά ρε Καράπαπα, εσύ δεν έδωσες τίποτα. Ο Φορτούνης με πλάτη με την Ξάνθη, την Ξάνθη που άνοιξε τα ποδάρια της, μπαμ με πλάτη, ο άλλος ο Φεσίδης τον ακουμπάει λίγο μπέναλτι. Δηλαδή όταν εσείς δίνατε τα μέλια και τα κρουασάν, υπήρχε περίπτωση ο δεύτερος ή ο τρίτος να πάρει τέτοιο μπέναλτι όπως πήρατε εσείς με την Ξάνθη, να πούμε έτσι σχέδιο. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Το γραμμένο, αφήσει τις φωτογραφίες εκεί πέρα με το Σαββίδη και τα πέναλτια τα παίρνει ο Πάοκ έξω από την περιοχή. Γιατί τα κρουασάν είναι κρουασάν. Οι μαρμελάτες είναι μαρμελάτες. Τα κάστανα είναι κάστανα. Α, τέλος πάντων, τι άλλοι δώσαν τα κάστανα. Αυτά έχω να πω εγώ. Αυτά έχω να πω εγώ. 2-31-0, όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει, να πει οτιδήποτε θέλει. 90-90-90. 98-80-90. Τι πιστεύετε για τον Άρη τελικά, υπάρχει σωτηρία? Ο ερασιτέχνης Άρης που χρωστάει 1.200.000 ευρώ στη ΔΕΗ θα πάει να σώσει τον μπάσκετ του Άρη. Δηλαδή αυτό σε ποιο ανέκδοτο να το βάλω. Ο ερασιτέχνης Άρης που πήγε να πληρώσει προκαταβολή πήγε ο Ψηφίδης στη ΔΕΗ να πληρώσει, τους έδωσε δυο τουλούμπες και δυο καριόκες και δυο μελομακάρονα, λέει αυτά έχω για προκαταβολή. Του λένε δώστε κανένα χιλιάρικο κύριε Ψηφίδη. Μα σας παρακαλούμε κύριε Ψηφίδη, βοηθήστε κύριε Ψηφίδη. 1.200.000, δώστε 5.000, δώστε 4.000, δώστε 6.000. Και τι πήγε ο Ψηφίδης, κουραμπιέδες Καρβάλης πήγε. Πάρτε δύο κουραμπιέδες. Και τους πήρα από τον κόκκινο και από τα μαγαζιά που παίρνουν τσάπα εκεί πέρα και στην Παπάφη. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Σας λέω λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία για τον Άρη στο μπάσκετ. Να ετοιμάζονται οι Αριανοί για μεγάλες πτώσεις, για β' εθνικές, για άλλα αφημί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2-31-0 λοιπόν 90-90-90, 2-31-0-98-80-90 και πείτε μου εάν θέλετε στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή center back ή εξάρι ή οχτάρι. Είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ο ΠΑΟΚ δεν κουνήθηκε. Περιμένουμε να δούμε την κίνηση. Εάν ήσασταν εσείς αυτοί που θα σας έδινε ο Σαββίδης 1 εκατομμύριο, τι θα παίρνατε? Εξάρι, οχτάρι, πεντάρι, φορ, μπακ αριστερό, στόπερ, τι θα παίρνατε? Πάμε σε ένα φίλο. Αριανός θα είναι αυτός. Ναι. Καλησπέρα. Φώναζε φίλε, δεν σε ακούμε. Είσαι ο πρώτος. Τώρα θα μ' ακούσεις, φίλε. Δεν σε ακούω, φωνάζεις. Βγάλε το hands free. Θα μ' ακούσεις. Ναι. Αναφέρεις συνέχεια αυτό το Παπασαφυρίου. Ναι. Τον έχεις σαν πρότυπο δηλαδή. Μ' αρέσει ρε φίλε, μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται, ναι. Ένα πράγμα ξεχνάς πάντα και να το θυμάσαι πάντα. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το παίζουν υπερπατριώτες, όπως είναι αυτός, όπως είναι ο στρατηγός ο Φραγκούλης. Μάλιστα. Για όλους και για όλα έχουν να κρίνουν. Για ένα πράγμα δεν κρίνουν ποτέ. Πρόσεξε να δεις. Για να ακούσω. Για τους πλουσίους, ρε φίλε. Ποιους πλουσίους? Της Ελλάδος. Ναι. Ξέρεις, να σε διακόψω. Δεν ξέρω για το Φραγκούλη αν τα έβαλε με πλουσίους. Η Χρυσή Αυγή σίγουρα δεν τα έβαλε. Ο Παπαζαφυρίου όμως τα έβαλε με το Μυτιλινέο και εδώ έγινε χοντρή η ιστορία. Αν είναι φτωχός ο Μυτιλινέος, πες μου ότι ο Μυτιλινέος, πώς τη λέει την εταιρεία του, Έλβο. Ο Παπαζαφυρίου, ας πούμε, είπε στο Μυτιλινέο, καλέ δώστε μας κάνα φράγκο και εμάς. Τον έσχισε. Εκτός αν δεν τον ακούς τον Παπαζαφυρίου. Εγώ τον ακούω. Τον έσχισε γιατί για άλλο ζόρι, για την ομάδα που δεν ξέρω, είπες ότι δεν κολλάνε τους πλουσίους. Ναι. Αυτή που λες, κάνεις μια τοποθέτηση. Ξέρεις τι άποψη είχε ο Φραγκούλης για τον ναι ή όχι? Γνωρίζεις τι εντολή έδωσε προσωπικά? Εγώ δεν κάνω αβάντα το Φραγκούλη. Λέω ότι ο Φραγκούλης ωφελήθηκε. Αν θέλεις μάθε το. Το είχε το πρώτο θέμα, τον είχε τετρασέλιδο. Τι είπε, πες το, στον αέρα, πες το, τι, ό,τι. Ναι, στον αέρα έλεγε να ψηφίζουν οι Έλληνες ναι στην Ευρώπη. Α, μιλάς για το κεφάλι. Συγγνώμη, γιατί... μιλάς για το δημοψήφισμα. Για το δημοψήφισμα ακριβώς. Γιατί εσύ που ψήφισες όχι, ναι, δεν έγινε. Θα μου πεις, ναι, και εσύ που ψήφισες όχι και εγώ, αλλά το τι έγινε, τι άποψη είχε. Τι είχαν άποψη του ναι, οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι, ναι. Διαφωνείς? Όχι. Δεν το ξέρεις όμως. Πώς δεν το ξέρω? Μα αφού ήταν και με το μνημόνιο. Ρώτα και τον Παπαζαφυρίου. Βρε παιδάκι μου, το ξέρω. Αλλά ο Παπαζαφυρίου στο θέμα του κυρίου Μυτιλινέου ήταν πολύ έτσι δυνατός. Ναι. Για το θέμα όμως του κυρίου Παπαγεωργόπουλου, να το ρωτήσεις, θα σου πει έκανε λάθος το παλικάρι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τουλάχιστον στο κανάλι που δουλεύω, τον έχω πει τον κύριο. Τον έχω πει τον κύριο Παπαγεωργόπουλο ότι αν ήταν στο χέρι μου, τον έβαζα σε μια ασκόνα, θα τον πήγε εγώ πάνω στο βουνό με δύο τριφύρους και του λέω φέρτε λεφτά πίσω. Δεν μου το απαγόρευσα να το πω. Δεν μου λες κάτι, ναι. Ο Παπαζαφυρίου Παρθενογέννης ήρθε, δεν υποστήριζε κάποιο κόμμα παλιά? Όλοι οι άνθρωποι ρε φίλε, κάπου καταλήγουμε. Ναι, από πού ήρθε από την αριστερά, ήρθε ο Παπαζαφυρίου? Εσείς τι κόμμα υποστηρίζετε? Εγώ δεν τη σημασία έχει αυτό που σε ρωτάω εγώ τώρα. Εντάξει, πρέπει να ξέρουμε οι βολές από πού έρχονται, ναι. Από Παρθενογέννηση, ναι. Κανείς δεν ήρθε από Παρθενογέννηση. Δεν ξέραν τα σκάνδαλα τα παλιά των κομμάτων που ψήφισαν. Καλά, δηλαδή. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ψήφισαν κόμματα και μετά να τα μίζησαν. Εδώ υπάρχουν. Τώρα τα κατάλαβαν. Ναι. Πιστεύετε ότι ο Παπαζαφυρίου τώρα κατάλαβε τι συνέβαινε παλιά? Πάρ τηλέφωνο και ρώτα τον. Εγώ λέω ότι σαν δήμαρχο δεν με χαλούσε. Τέλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Αγωστή. Φίλια. Για πού γίνεται αυτό, ποια είναι μαρτύριο, είναι αυτό. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε? Εντύπωση. Μπράβο, περνάει ο στρατός. Ναι. Ο στρατός δυνατός, ναι. Φραγκούλης έρχεται. Ναι. Ραπτόπουλε, πήρα λίγο να σε πικάρω αν επιτρέπετε. Ορίστε, δεν σ' ακούω, φώναζε. Πήρα να σε πικάρω. Να με πικάρεις, πίκαρε με. Επιτρέπετε? Φυσικά, ψοφάω ποιος να με πικάρεις. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της Βορείου Ελλάδος, ναι, πριν και τους παπάδες για το θέμα του συλλαλητηρίου Θεσσαλονίκη? Ποιος ήταν, ξανακάνε την ερώτηση λίγο, γιατί πάω αργά σήμερα, λέγε. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας
στη Θεσσαλονίκη στο θέμα του συλλαλητηρίου. Εγώ. Μπράβο ρε γάτε. Μπράβο σου. Σε ξέρεις γιατί. Πες μου. Θα σου πω και το λόγο. Με επηρέασαν τρία πράγματα. Το ένα ήταν ότι εγώ επειδή είμαι αντιδραστικός σαν άνθρωπος και είδα τους παπάδες και τα κόμματα να μην το θέλουν, λέω επειδή δεν το θέλουν αυτοί και τα μεγάλα τα κανάλια, εγώ θα πάω. Και με επηρέασε πάρα πολύ ένας μεγάλος σε ηλικία συμπαίκτης του πατέρα μου στον Άρη, ο Νίκος ο Χριστίδης, που έκανα μια κουβέντα μαζί του, ήμουν αρνητικός και ο Νίκος με έπεισε. Ο Νίκος δεν ανήκει, άντε να το πούμε και αυτό, στην... Ναι, δεν ξέρω αν ανήκει, αλλά σε κόμματα και τα λοιπά. Δεν τον έχω δει έτσι να τον πιάνει, ας πούμε, ο ίστρος της αυτής. Και του λέω, γιατί να πάμε ρε Νίκο. Και έκανα μια κουβέντα έτσι πέρα από τα αθλητικά και με έπεισε ο Χριστίδης ο Νίκος. Με έπεισε η επίσημη εκκλησία, τα αφεντικά της Τατιάνας, ο Σαββίδης και οι όμοιοι του και η εκκλησία, το Παπαδαριό. Τώρα που λένε να πάμε όλοι αυτοί, εγώ δεν θα πάω. Στην Αθήνα. Γιατί λένε θα πάμε επειδή βλέπουν ότι χάνουν πελάτες. Και εγώ το μακεδονικό δεν το βλέπω για πελάτες. Έκτισα την ακροαματικότητα ή τη θεαματικότητα πάνω σε άλλα πράγματα. Δεν περιμένω εγώ να βγω σαν το Φραγκούλι να πάρω 8% για το συλλαλητήριο. Ούτε Χρυσή Αυγή είμαι, ούτε έχω να κάνω παιχνίδι πολιτικό. Δεν με ενδιαφέρει. Το κατάλαβες? Μαγιά σου. Οπότε λοιπόν εγώ σαν άνθρωπος το είδα αλλιώς. Και είμαι μεγάλη κολοτούμπα και μεγάλη αδερφή. Αλλά ραδιοφωνική και τηλεοπτική. Σε αυτό το θέμα. Το παραδέχομαι, ναι. Μπράβο. Αυτό δείχνει κάτι. Να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα στην όλη αυτή την ιστορία, αν επιτρέπετε. Βεβαίως, διότι οφείλω να σου δώσω εξηγήσεις για ποιο λόγο το έκανα, γιατί οφείλεις να ξέρεις. Είσαι παντελονάτος. Να βγάλουμε όμως και ένα συμπέρασμα την όλη ιστορία. Να βγάλουμε ό,τι θέλεις. Είμαι αυτός που σε είχα πάρει μια-δυο φορές, ειδικά τη δεύτερη το συζητήσαμε, ναι, που έκανα ένα παραλληλισμό μεταξύ του συλλαλητηρίου που κάναμε εμείς Παναθηναϊκοί πριν 10 χρόνια, με αυτό. Πώς τα κανάλια τρυπάγανε τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάλαμε εδώ? Το συμπέρασμα είναι ότι τελικά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τη δύναμη που έχει, γιατί όλοι τους είναι κολοτούμπες. Πολύ ωραία το λες. Επίσης εδώ το να αλλάξει η εκκλησία που είναι δύναμη πολύ μεγάλη, να αλλάξουν κάποια κόμματα και να αλλάξουν και κάποιοι σταθμοί τη στάση τους, εδώ υπάρχει θέμα λαϊκό και εδώ φαίνεται η δύναμη της τηλεόρασης. Η τηλεόραση πάει στην νεκρόκασα. Σιγά, αυτό σιγά. Που λέει, μπορώ να προσθέσω κάτι? Ό,τι γουστάρεις. Πρόσεξε, δεν είναι κάποιοι σταθμοί και κάποιες τηλεοράσεις. Ο παραλληλισμός που σου είχα κάνει, εκτός οπαδικών και τέτοιων, ναι, είναι ότι κανένας δεν το έπαιζε κάτω στην Αθήνα. Κανένας μα κανένας δεν το έπαιζε. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Το έπαιζε ένα στους 10, όπως γίνει και το 8 με εμάς. Με εσάς, και ναι. Τώρα που αυτό που λέει ο κόσμος βγήκε έξω, κάνανε κολοτούμπα όλοι. Έτσι ακριβώς. Τι σημαίνει? Έτσι ακριβώς. Τι σημαίνει μόνο αυτό? Που εγώ την κολοτούμπα την έκανα πριν βγει ο κόσμος έξω. Οπότε, Μάγκας, αντί για κόκκινη Μάγκας κάρτα, τρώω την κίτρινη. Έτσι. Όχι, όχι, ναι, κίτρινη και συνεχίζεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φιλιά. Ο λαός κρίνει. Εδώ είναι πελάτες. Φιλιά. Είναι ακροατές. Θα σε σκίσουν αν δουν ότι είσαι φάουλ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Τώρα ας μιλάω στον ελληνικό του πληθυντικό που τελικά είμαι εγώ, αλλά θα ακούω πολλά χρόνια. Θα με μιλάς στον ελληνικό για να νιώσεις πιο εύκολα και να πεις αυτά που λες, γιατί το σεβάζουμε εμένα δεν μου πάει πολύ, γι' αυτό δεν έγινα προπονητής, καθηγητής κτλ. Δεν μου πάει το κύριο, δεν μου πάει το γραβάτα, δεν μου πάει, νιώθω άσχημα. Έχω και χοντρό λαιμό, δεν λέγε, ναι. Προπονητής μεγάλος είναι, γιατί στη Θεσσαλονίκη τους κάνεις πολύ πλάκα όλους. Και εγώ σε ακούω πολλά χρόνια. Θέλω λίγο να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος. Πρώτον, ο Κολοτούμπας δεν ήρθε για το συλλαλητήριο. Εγώ σε άκουγα. Όχι, πριν δύο μήνες δεν το πίστευα. Άκουσα, αλλά από αντίδραση, γιατί είμαι αντιδραστικόν. Λέω, καλά, ρε παπάδες, έτσι. Να καταλήξω. Ναι. Εκεί πήγα να καταλήξω. Επειδή είμαι φοιτητής, εγώ σπουδάζω και έχω εξαρτηθεί. Σας ακούω, ρε παιδί μου, στο ραδιόφωνο. Εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι αντιδραστικός και πιστεύω ότι πολλές φορές αυτά που λες, τα λες και για να οξύνεις λίγο την κατάσταση και για να βάλεις τον άλλο να σκεφτεί 5-10 πράγματα.
Μπορεί. Τώρα τη γνώμη για το συλληπιτήριο δεν θέλω να την πω τώρα, ας πούμε, δεν είναι τις παρούσεις. Για άλλο σε πήρα, αλλά την πήρα την κουβέντα εκεί, γι' αυτό σου έκανα την τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Είπε, παοκτήσει, δεν πολλά χρόνια, από την Νάπολη είμαι. Οχ! Είπε ότι αν μα έδινε ο Σαββίδη σήμερα καμιά 5-6 εκατομμύρια, τι θα πιο μπέκτα κάναμε στον ΠΑΟΚ. Όχι. Λάθος δικό μου. Αν σου δίνανε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια και σου λέγανε διάλεξε τη θέση που ο ΠΑΟΚ πονάει και με αυτή τη μεταγραφή δένει το πρωτάθλημα. Σέντερμπακ. Ναι. Είναι αμυντικό χαφ. Σου κάνω την ερώτηση δύσκολη. Σου βάζω το μαχαίρι στο λαιμό και σου λέω μία μεταγραφή. Στόπερ, εξάρι, οχτάρι, τι. Στόπερ. Ένα πολύ καλό στόπερ θα παίρνω. Στόπερ. Και ποιο θα έβαζες, δίπλα στο Βαρέλα θα τον έβαζες. Εννοεί το άλλο δεν μπορεί να κουνηθεί ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο, φίλε, είναι ο μόνο σέντερμπακ που είδα εγώ εν ζωή στον ΠΑΟΚ που στι 10 κεφαλιές χάνει τις 9. Δεν υπάρχει σέντερμπακ Κρέσπο. Είναι κοντός, δεν είναι αλκτικός. Κάναμε τον Κοντέρας τώρα δίπλα στο Βαρέλα, αλλά το παίρναμε ζητά. Ναι. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ χαίρομαι απίστευτα. Θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν χάρηκα απίστευτα που πήγαμε πέρσι το κύπελο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι, πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έπρεπε να πάρει το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει το κύπελο και το πήρε. Τόσο απλά. Φέτος δεν ξέρω αν θα το πάρει το πρωτάθλημα ή όχι. Εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξο. Εγώ λέω θα το πάρει. Εγώ γουστάρω πολύ που κλαίνε όλοι για τον Μπέλκα, που βγαίνουν και βγάζουν χολή για το πέναλτι με τον Πανατολικό και θα σου πω ότι αν δεν έπαιχνε ο Βαρέλα και το σφύριζε πέναλτι θα ήμουν λίγο πιο χαρούμενος. Εγώ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ και να ασχολούνται όλοι μαζί του που ασχολούνται τώρα. Όλοι αυτοί που τόσο χρόνια μας κάνουν τους ειδήμονες και ποιος ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ και επαρχιακή ομάδα και τώρα ασχολούνται όλοι με τον ΠΑΟΚ, πάλι δεν πάρει το πρωτάθλημα με το ρόστερ που είχε, με την προετοιμασία που έκανε με τον κύριο Στανόγεβιτς, ο οποίος ήταν στην γάμα ομάδα της Παρτιζάν και στην Κίνα προπονητής. Δεν ξέρω ποιος τον έβρε στον ΠΑΟΚ αυτόν τον κύριο. Και θέλω να σου πω ότι ήμουν πολύ μεγάλος φαν του Ήβιτς. Θεωρώ ότι έκανε πολύ καλό στον ΠΑΟΚ. Τώρα για ποιον λόγο έφυγε ήδη από τον ΠΑΟΚ, κανείς δεν ξέρει. Τα λέμε, μικρέ. Αυτό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Πάμε. Με ταχύτητα, βάλε βολίδα, φύγε, ναι. Εσύ που βαριαρασέρεις, φίλε. Βολίδα. Βολίδα, ναι. Λοιπόν, ο μήνας τελείωσε. Κλείστο ράδιο, Πασοξύ. Το κλείσα. Ναι. Ο μήνας τελείωσε. Πάει ο μήνας. Πόσες μεταγραφές κάναμε. Μία. Ποια. Το Ταζεβεντό. Α, εντάξει. Λοιπόν. Αν ήταν στο χέρι σου, είσαι Παοξής. Τι είμαι. Τι. Τι ήπιες ρε που είσαι πάλι το βράδυ. Άλλο σε λέω. Και σου λέγανε κάνε μου μια μεταγραφή. Σε ποια θέση θα έβαζες στον ΠΑΟΚ ένα μπέχτη. Εγώ αν ήμουνα μπορούσα να επιβάλλω το Σαββίδη θα του λέγα. Ναι. Αύριο μεθαύριο κάποια μέρα θα φύγει ο Γουζουνίδης. Πιάσε και τον Δίκτωρα, τον Μητρόπουλο και όλους διώξ' τους. Ναι. Και κάνε μια ομάδα, αυτή η ομάδα και το πρωτάθλημα να το πάρει φίλε μου Κωστάκη. Ναι. Δεν θα πάμε στο Champions League στους ομίλους. Τι σε νοιάζει το Champions League, ρε βλάχο από την Τούμπα. Εσένα σε νοιάζει να πάρεις το πρωτάθλημα από το Βρούτο. Κάτσε, Champions League. Κάτσε, συγγνώμη τώρα. Τι να το κάνεις το Champions League, ρε χωριάτη, πού θα πάρεις. Συγγνώμη. Κάτσε να σου απαντήσω. Ναι. Πόσα λεφτά έχει βάλει αυτός ο άνθρωπος να μην πάρει γι' αυτός. Εσύ φαίνεται ότι τα λεφτά που βάζει τον πειράζει, τα κλαίει. Δεν ξέρω. Εγώ λέω λογιστικά τον βολεύει τον άνθρωπο να βάζει λεφτά. Γιατί. Από λογιστικά ξέρεις ή μόνο δεμέστηκα. Τότε άμα τον βολεύει όπως θες κατάλαβα τι εννοείς. Τσακάλισε. Τα αρσενικά από τα μέζια τα καταλαβαίνεις. Κατάλαβα τι εννοείς. Άστο, εντάξει, κάνει τη δουλειά του. Αλλά το θέμα είναι όμως. Δεν μπορούμε με αυτή την ομάδα. Θέλω μια ομάδα να πετάει, ρε. Πού είσαι, ρε Παρίδι, πού είσαι, Φουντουκίδη. Δεν μιλάω για τους ζωντανούς. Γούναρη, Ιωσήφιδη, Κούδρα, Αποστολίδη, Σαράφη, Αστανίδη. Δεν μου λες. Δηλαδή εσύ μπάλα από τον ΠΑΟΚ, του Πατατούδη την ομάδα επιμπάγευης, δεν την είδες. Δεν είχε ομαδάρα ο ΠΑΟΚ. Με τεράστια αμυντικά προβλήματα βέβαια. Την μπάλα που είδα εγώ εν ζωή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ του Μπάγεβιτς
που με κάλεσε μια μέρα στο γραφείο του και μου λέει: Γιατί λέει έχεις θέμα μαζί μου, πες μου σε παρακαλώ, ποδοσφαιρικά. Και κάθισα 2 ώρες. Με φώναξε μια κοπέλα που είχε εκεί. Πώς τη λέγανε, την Αγγελική Αρκάδη. Α, ναι, εκείνη και. Μια κοπέλα και του Αρκάδη η κόρη που ήταν μια κοπέλα. Μαζί του που πήγαινε. Πήγαινε. Μου λέει: Σε θέλει ο μίστερ. Λέω: Όποτε θέλει. Πήγαμε εκεί, είχε ένα πουρο Μπάγεβιτ στα ποδητήρια, καθίσαμε. Του λέω: Οι γραμμές σου είναι μακριά. Είσαι στα 60 μέτρα. Όταν χάσεις την μπάλα, οι αποστάσεις σου είναι μεγάλες. Οι γραμμές σου είναι αραιές. Μετά, οι εξτρέμ σου δεν γίνονται back ταχυδυνάμικα, είναι τεμπέληδες. Του είπα τέλος πάντων ότι το θαυμάζω από τη μέση και μπροστά. Ναι. Στην τακτική, γιατί δούλευε πολύ ο Μπάγεβιτς από τη μέση και μπροστά τακτική. Κάτι χιαστούς κινήσεις, κάτι χωρίς την μπάλα. Και να δούλευε ο Μπάγεβιτς τακτική. Πολύ. Αλλά είχε ένα θέμα στην άμυνα, δεν ήξερε στα ειδικούς ρόλους να βάζει. Είχε τέτοια θέματα. Εκεί λέω: Έχω ένσταση. Και στις αλλαγές. Θα το δω και τα λοιπά. Και ακούς. Αυτή είναι η ένστασή μου, του λέω, απέναντί σου. Και στις αλλαγές καθυστερούσε. Αυτό, αυτό από ευγένεια δεν του το είπα. Κατάλαβα, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ευγενικός, επιβλητικός. Ένας ωραίος άντρας, προπονητής με τίτλους, παιχταράς τον πρόλαβα, τον θαύμαζα. Όχι, λέω, και με, όχι και με τίτλους όμως. Το λέω αυτό και αυτό λέω, πιστεύω, σε αυτά τα παιχνίδια, αυτό λέω βλέπω. Συγγνώμη. Γιατί δεν ήμουν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να με καλέσει, ήμουν ας ξέμπαρκος να πούμε. Ναι, παιδάκι μου, ό,τι ήσουν, ό,τι την άποψή σου έλεγες. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν με πήρε αυτός ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δεν είναι και μετά. Ούτε αυτή α, για τον Μπάγεβιτς μην ξεχάσω. Αυτός ο Ολυμπιακός, φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει ο λιγότερο κακός. Και αυτός εγώ βλέπω ότι ο λιγότερο κακός είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, συμφωνούμε. Φύγε, επόμενος. Στο Champions. Πώς το πες? Στο Champions League. Κάτσε θα μπούμε στους ομίλους. Κάτσε να ξημερωθούμε ρε, με το άγχο, με το άσθημα που έχεις. Μπορεί να σε πει. Θα ξημερωθούμε. Πάμε τώρα. Χαρχούρ, χαρχούρ τα τσιγάρα. Θα είσαι και χοντρός. Ναι. Μάλιστα. Εσύ φίλε Ζάρια, μπες, τι μπες τέτοια. Χράτς χρούς ακούγεται. Να ραντόβουλε. Μάλιστα κύριε. Έριχνα ένα ταβλάκι τώρα εδώ. Ταύλι μία η ώρα παίζεις. Τι να κάνουμε ρε δουλειά. Τα Ζάρια Τσίπρα. Ναι. Δουλειά είμαστε ρε Κώστα, τι να κάνουμε. Σε ποια δουλειά είσαι φίλε. Φύλακα, φύλακας. Φύλακας είσαι. Και παίζεις για ταύλι. Πες μου, για χούλη στην ΑΕΚ τι έχεις να πεις. Ορίστε. Για χούλη στην ΑΕΚ τι έχεις να πεις. Την ΑΕΚ. Για το Χούλτρε. Ναι. Που έκλεισε στην ΑΕΚ, τι έχεις να πεις. Πολύ καλή μεταγραφή. Αλλά δεν είναι υπό την τροπή τώρα. Στον ΠΑΟΚ θα έλεγα πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα που πάει στην ΑΕΚ, λέω πολύ καλή μεταγραφή. Πήρε τον Παλαιστή ο άλλος, δεν πειράζει. Εντάξει. Βέβαια, ο Χούλτ, ναι. Αν του πεις ότι σαν μπακ θα βγει και θα σου κάνει 2 ασίστ στα Τολίνο, δεν θα στις κάνει. Αν τα στο πω και αυτό. Τον πήρε να τον έχει αριστερό μπακ για να ανεβάσει μπροστά τον Λόπες ρε Κώστα. Έτσι ναι, ο Λόπες πού θα παίξει, εξτρέμ. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Ο Λόπες. Ναι. Όσο μπορώ να παίξω εγώ, ξέρω εγώ, Ζάρια στο καζίνο, τόσο μπορεί να παίξει ο Λόπες εξτρέμ. Δηλαδή αυτή η ΑΕΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ με εξτρέμ τον Λόπες. Ταχύτητα έχει, σέντρα έχει. Κοίτα φίλε, στο ποδόσφαιρο ο εξτρέμ πρέπει να πατάει περιοχή, να γίνεται φορ, να πλαισιώνει το φορ, να κλείνει προς τα μέσα όταν παίρνει ο μπακ το πλάτος, να κάνει και καμιά πασούλα, καμιά assist. Δεν τα έχει αυτά ο Χούλτ. Ο Χούλτ είναι καλύτερος του Βιερίνια ψηλά και στα μαρκαρίσματα στο ένας μέναν. Αλλά ο Χούλτ μπροστά δεν σου δώσει τίποτα. Και αν πήρες τον Χούλτ για να κάνεις τον Λόπες εξτρέμ, είσαι γύφτος. Γύφτος μεγάλος είσαι. Γιατί εσύ είσαι εξτρέμ. 2 κιόλας. Ένα να ξεκουράζει τον Λάζαρο και ένα να παίζει εκεί που δεν παίζει ο Κλωναρίδης ποτέ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Καλό τάβλι. Ναι. Μάλιστα. Αν δεν εγκοστάσια φιλάνε και καλά κάνουν. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Ανοίξω το φίλο σε ένα πολύ πιο προηγούμενος για το θέμα της Κολοτούμπας. Ένα θέμα. Μάλιστα. Ότι στην αρχή λίγο ειρωνικά, αλλά μετά μπράβο και τα λοιπά. Είδες, έχει ο κόσμος, και πρώτα απ' όλα θα σου δώσω συγχαρητήρια για την Κολοτούμπα σου. Ήθελα καιρό να σου το πω, αλλά δεν έτυχε. Ο κόσμος έχει μερικά κενά ενιών. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από μια Κολοτούμπα, η οποία είναι διευκρινισμένη,
αλλάζουμε γνώμη, το λέμε αντρίγια και όμορφα. Οι κολοτούμπες και από αυτές που πάσχουμε τις πολλές είναι από τους μετάχριστοπροφήτες που όλα λέγαμε και μετά αλλάζουμε ότι δεν τα είπαμε ποτέ. Τότε λοιπόν εσύ την υποστήριξε αυτήν την κολοτούμπα και ήταν πολύ σπουδαία και είχες κάνει και μια εκπομπή μόνος. Μου άρεσε πάρα πολύ όσο την άκουγα. Και μάλιστα είμαι από αυτούς που έκανα και εγώ κολοτούμπα. Εγώ με κανένα σαλατήριο δεν ασχολήθηκα ποτέ, ναι, δεν ναι, πήγα, ναι. Δεν το παραδεχόμουν ποτέ. Ναι. Απλά εγώ δεν πρόλαβα. Εσύ πρόλαβε και την κολοτούμπα και πήγε κιόλα. Εγώ δεν πήγα, πήγα να δω. Πάω καπόλων. Όχι, ήταν πάω κλεμμαδιακό. Ναι. Απόλων. Πάω καπόλων, λάθο. Απόλων, απόλων. Και το μετάνιωσα μετά. Γιατί, γιατί? Ενώ, γιατί είχα ακούσει και την εκπομπή σου, αλλά δεν είχα τα. Την προηγούμενη δύο μέρε πριν. Δεν είχα τα δακλαστικά. Βέβαια, 500.000 που ήταν εκεί. Είπε και μια άλλη ωραία κουβέντα που πέρασε. Ρυθμό, παλμό, ένταση, συνθήματα, ιδέε. Ήταν λίγο. Και μια άλλη. Ήταν μεγάλη νίκη, θα σου εξηγήσω γιατί. Ήταν νίκη, γιατί... αλλά εκεί που πήγα εγώ. Θα σου πω γιατί ήταν νίκη, γιατί δεν είχαν. Κάτσε λίγο. Οι άλλοι από κάτω δεν είχαν το σύνθημα, δεν είχαν. Εκτός από το Φραγκούλι λίγο και τον παπά τον αγάπησα, τον παπά των Ανογείων. Αυτοί οι δύο ήταν. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω γιατί όμω. Του Πόντι. Θα σου εξηγήσω αυτό, μην δευτερεύω. Κάτι με ζαλίσανε. Και ήθελα να πλακώσω έναν Αμερικανό, Έλληνα, Ελληνοαμερικάνο, που βγήκε και είπε: δεν πειράζει, μην βρίζετε την Αμερική και τα λοιπά. Λέω: κατεβάστε τον κάτω. Κατεβάστε τον κάτω, τον Παγλάμα. Λέει: είναι γέρος, λέει, μην τον βρίζεις. Σωστά. Και κάπου στα ψηλά είπε κάτι πολύ ωραίο, μόνο που είχε μείνει και έτσι είναι, και εκείνη η μεγάλη λίγη του λαού. Δεν θέλει ηγεσία το συλλαλητήριο για ένα πρόσθετο σοβαρό το λόγο. Αν αποδειχτεί ότι μαζευτεί κόσμο. Θα μάθει ο κόσμος να μαζεύεται. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί ήταν η μεγάλη νίκη. Το είχα πει αυτό εγώ. Εσύ το είχες πει, πέρασε τα ψηλά, εγώ ξέρεις το θυμάμαι. Τι, άμα και μαζευτούμε αυτό... κάτω, πέρα από. Να βάλουμε στο χρονοπλούντουλαπο της ιστορίας όλους αυτούς τους τεμπελχανάδες, τους συνδικαλιστές. Όλους γι' αυτό δεν θέλανε, ήταν ο... τους πονηρούς γι' αυτό, και να κατηγούμε. Γι' αυτό μετάνιωσα κι εγώ. Ναι. Γι' αυτό είναι καλά και σε αυτό, αν μπορούσε κάποιο να πάει, σε Αθήνα ήταν καλό. Ναι. Γι' αυτό έχεις επίπεδο όταν κάθεσαι να σκεφτείς σωστά, μην το κάνεις σε άλλα θέματα όπως υποστηρίζει ο Παπαζαφυρίου. Η δική μου άποψη αυτό. Ο Παπαζαφυρίου δεν το έχει το επίπεδο. Δεν το έχει καθόλου. Άρα μην έχεις το δικό σου που είναι σε άλλη στάθμη. Επειδή τον αγαπάς, επειδή είναι φίλος, επειδή δουλεύεις στο Μετρόπολη. Έχει τα περαμέντο, εμένα μου αρέσει. Τι έχει, ναι. Μ' αρέσει που θυμώνει. Ήθος. Πώς να σου το πω. Ναι, αλλά παιδάκι, ο Παπαζαφυρίου σαν ακροατή. Ένα άνθρωπο δεν έχει και αποδεδειγμένο ήθο. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Άκουμε λίγο. Συμφωνώ, δεν έχει θέμα με τι απόψει. Με κρατάει στο ράδι. Πώς να σου το πω. Είτε το. Εμένα δεν με κρατάει γιατί δεν. Είτε το διαφωνώ, δεν μπορώ να γυρίσω τη βελόνα. Ενώ υπάρχουν άλλοι που μπορώ να συμφωνήσω και να τόσο γλυκανάλατη, ξενέρωτη, άνευρη, ανέραστη και να γυρίσω τη βελόνα. Εγώ δεν κουστάρω να μου γυρίσει άλλο τη βελόνα. Καλύτερα να φύγει εδώ να με σπάσει τα μάξι παρά μου γυρίσει τη βελόνα. Πες μου κάτι. Πώς είναι δυνατόν, αν υπάρχει μια πιθανότητα από Παπαζαφυρίου, ναι, να ακουμπήσει χόρδι ενός πνευματικού επίπεδου από εδώ και πάνω. Θα δούμε. Καμία περίπτωση. Υπάρχουν οι λαϊκοί άνθρωποι, δεν θέλω να σου λέω, όπως εσύ, που ακουμπάς χορδές. Βέβαια, έχεις και τα σχημά σου στα πόλη, αυτό είναι άλλο θέμα. Έχεις το επίπεδο το παραπάνω για να ακουμπήσεις. Επίσης θέλει και ήθος. Θέλει και ένα είδος το οποίο όχι πήρε το μικρόφωνο και κάνω ό,τι θέλω. Φασιστικά το χειρίζομαι όπως το χειρίζομαι. Θα τα βελτιώσουμε αυτά σιγά σιγά. Φιλιά, σε αγαπώ. Bye. Επόμενο. Θα τα βελτιώσουμε. Κάθε μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Τελείωσε. Ναι. Έπεσε. Βαράνε οι άλλοι. Καλημέρα. Πέφτουν, ανεβαίνουν, κόλπα. Ναι. Μήπως είμαι εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Α, γεια σου Κωνσταντίνε, τι έγινε, ρε. Ο γείτονας ο Καναδός. Σ' άκουγα χθες. Σ' άκουγα μάλλον χθες, σ' άκουγα το μεσημέρι, αποκλεισμένο στο Τορόντο από το χιόνι. Άκου να δεις τι έγινε στο αεροδρόμιο. Τι κάνεις. Στο Τορόντο έχει χιόνι. Ήτανε, ήμουνε, τώρα είμαι στο Βανκούβερ, ήρθα. Ναι, και αποκλειστήκαμε και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Και λέω τι θα κάνω, τι θα κάνω. Κάκου εσένα και το Βασίλη και τον Κόκκινο. Λοιπόν, να σου απαντήσω στην. Θα γυρνούσε σαν ηλίγιο στο αεροδρόμιο του Τορόντο και θα σε βλέπατε. Δεν πατούσα κουράκι, θα σε πω κάτι. Εγώ σε είχα ακούσει και στη Χαβάη. Έχω πάει διακοπή στη Χαβάη και σ' άκουγα. Είχα λιποθυμίσει το γέλιο. Και γυρνούσε ο κόσμο με μένα γύρω. Δεν ξέρει γιατί γελούσα. Τέλο πάντων, λοιπόν, άκου. Εγώ αν είχα λεφτά, φίλε, και μου έλεγε πάρε ένα παίχτη, με ακούει. Βέβαια. Δεν θα έπαιρνα. Να το πω λίγο αλλιώς, να δώσουμε ένα λεπτό. Ναι. Βαρέθηκα
να πληρώνω παίχτες τύπου Λεμπέκ, Μπίκιτς, Μίκιτς, αυτοί που ήρθαν δεν ακουμπήσαν και πήραν λεφτά. Λέω λοιπόν, όσοι είναι τώρα πλέον παίχτες στον ΠΑΟΚ θα αποδώσουν. Δηλαδή, στη μέση έχω. Έχω Κάνια, έχω και Σαχόφ, έτσι. Θα παίξουν μπάλα, δεν με ενδιαφέρει. Ο Κάνια και ο Σαχόφ, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα τους πετάξεις τα σκουπίδια, τα σκυλιά τους φάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, άσχετα με το αν συμφωνώ σε παρακαλώ. Αν και μπορεί να ευχηθώ για τον Σαχόφ γιατί σκοράρει, αλλά η αργότητά του με εκνευρίζει, ρε φίλε. Ο Σαχόφ. Συμφωνώ, ναι. Με ακούεις. Άσχετα με το αν συμφωνώ με σένα. Θες μια αλήθεια για μένα. Να παίξει. Ο Σαχόφ. Ναι, ο Σαχόφ για μένα είναι εξάρι μικρών χώρων. Εντάξει, θα παίξει πάντα, δεν με νοιάζει. Οχτάρι, μακριάς διαδρομές, μεγάλα βήματα. Άστονα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και ο Μαλεζάς για το κέντρο συνάμυνα. Γιατί μου αρέσει, τι μια χαρά παίξει. Μέσα 180, δίζελ 110 άλογα, πάει με 170. Εγώ ξέρω, θα έπαιρνα ένα παίχτη. Θα πατήσεις φρένο, δεν θα κάνεις. Μέτριος, ναι. Ένα παίχτη που θα έπαιρνα, ένα παίχτη που θα έπαιρνα και μόνο, θα έπαιρνα ένα εννιάρι. Να μου πάει την κόλ, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου πάθει κάτι ο Πρίγκοβιτς, την κάσαμε τη βάρκα. Γιατί να σου πάθει. Γιατί να σου πάθει. Γιατί αφού στην προπόνηση την άλλη φορά έσπασε την κλίδα του, έμενε και μήνες έξω, έσπασε το τέτοιο με τον νόμο του. Θέλω να πω, εγώ θα έπαιρνα επιθετικό καθαρό να μου βάζει γκολ. Κουλούρης όπως βλέπεις γκολ δεν βάζει ποτέ και λοιπά και λοιπά. Εγώ θα έπαιρνα επιθετικό φίλε. Τσαπατσούλ. Και αν θες για τον κύριο Παπαστηρίου που τον ακούω, Παπαζαφυρίου που τον ακούω πολύ και πάρα και εγώ όσο με κάθε Σαββατοκύριακο. Εγώ μόνο ένα παράπονο έχω. Τι έχει. Λέει. Αλλά ο κύριος Παπαστηρίου, Παπαδαφύριου, συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος στον Ηρακλή πριν λίγα χρόνια. Ήταν. Και τι έκανε. Ωραία, αυτό σε θέλω. Τι έκανε για τον Ηρακλή. Τουλάχιστον ένα... δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη, ε. Αυτό είναι σίγουρο. Μέλη δεν έβαλε. Αλλά δεν έκανε και κάτι να εξηγιάνει, κάτι να κάνει κάτι καλό, να πει. Έργο δεν άφησε. Συγγνώμη, το λέω. Συγγνώμη για τον. Α, για τον Ηρακλή. Θα τα πει ο Ηρακλή. Για τον Ηρακλή, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω, θα σε κάνω δήμαρχο που λες και εσύ, αν ξέρω εγώ και λοιπά, ή ξέρω εγώ να πάρει μια ηγετική θέση. Και όταν ήσουν σε ηγετική θέση, γιατί πρόεδρος ομάδος δεν άφησε τίποτα. Όπως ήρθε, έτσι έφυγε. Συμφωνώ δεν έφαγε, αλλά δεν έκανε τίποτα. Αυτά, σε αγαπώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά το καλοκαίρι. Bye. Επόμενος κύριος. Έλα κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, Κώστα από Αθήνα. Καλώς τον. Ολυμπιακός. Δεν σε ακούνε μόνο από Αθήνα και τα λοιπά. Και όχι από Θεσσαλονίκη. Ναι, έλεγα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και απαντήσω όμως αντικειμενικά, έτσι. Όχι γιατί είσαι εκεί λίγο φιλο Θεσσαλονίκη εκεί για τις ομάδες αυτές. Είμαι Μακεδονομάχος από τους λίγους, ναι. Εντάξει, τώρα που είσαι. Λοιπόν, άκου. Τι είναι προτιμότερο, να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ όταν θα είναι το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή να είναι δεύτερος για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Υπάρχει πιθανότητα, εάν το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός λήξει χ και περάσει από τα Γιάννενα, όταν θα έρθει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα να είναι 4 βαθμούς επάνω ΠΑΟΚ. Όχι, δεν, με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να κρατήσει τέτοια απόσταση από τον Ολυμπιακό. Έτσι λέει. Θα κάνει κέλα. Δεν είναι γεννημένος πρώτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχει αυτή την ψυχολογία. Το έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα. Όσες φορές έχει συμβεί. Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό σου λέω. Μήπως είναι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ να είναι δεύτερος όταν θα έρθει ο Ολυμπιακός πάνω. No. Όχι. Όχι. Καλύτερο επίσης, θα είναι 4 πόντους πάνω. Εντάξει, δεν νομίζω. Κάτι ακόμα και θα πιστεύω θα συμφωνήσεις. Είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού η φυγή του Φιγκέιρας. Ο Φιγκέιρας. Έχει βελτιωθεί. Άρρωστο πράγμα, ναι. Εκεί στα δεξιά. Άρρωστο. Και φαντάζομαι είναι βελτιωμένος. Τι βελτιωμένος σε σειρά αυτό αλλά που λέει. Αλλά περνάς όλα, εύκολα στο ένας. Θυμάσαι στο Champions League τι έγινε. Τι τρύπα ήταν αυτή εκεί δεξιά. Ναι, αυτό σου λέω. Πάλι είναι βελτιωμένος. Παλτό από τα λίγα. Ναι. Και κάτι ακόμα. Αυτό που λέει κάτι σοβαρό όμως τώρα, έτσι να συζητήσουμε λίγο σοβαρά. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Ασλάμα. Δεν γίνεται να πηγαίνει συνέχεια τουαλέτα τώρα και αφήνει τη μέση την εκπομπή. Κάτι έχει αυτό το παιδί, πρέπει να το κοιτάξουμε. Κάτι έχει, ρε φίλε, προστάτη. Τι γελάς. Την αρρώστια του. Την οποιαδήποτε αρρώστια. Εμείς είναι όντως έχει προστάτη. Να... Κοίταξε, κάποια στιγμή ο άντρας με την ούρηση έχει ανομαλίες. Και εγώ έβγαλα στην ουροδόχο και σε αυτό όγκο έβγαλα. Δεν έχω κακό πράγμα, αλλά έβγαλα. Δεν πέρα γελάω επειδή ο άλλος πάει στην τουαλέτα και κατουράει, επειδή ο άλλος έχει πίεση. Εγώ νομίζω ότι... Δεν κοροϊδεύεται τέτοια πράγματα, ναι. Όχι ρε εσύ αυτό που λέω, νομίζω ότι κάνεις πλάκα ρε γι' αυτό. Όχι, τι πλάκα, στην τουαλέτα πήγε. Α, ναι. Ναι. Καλώς. Γεια χαρά. Έγινε αυτό που το πρωτάφερε κόκκινο. Άλλος έχει ζάχαρο, άλλος έχει
Πληρωμισμό, ξέρω. Εντάξει, εγώ νόμιζα επειδή έχει πάρει στο δούλευμα όλου του συνεργάτε, η Γρηγόρη Κόκκινο κτλ. Γι' αυτό λέω, μήπω. Όχι, όχι. Ο Γρηγόρη. Κάνει σήμερα όμω. Πρέπει να του έχει στο χαβαλέ. Ο Γρηγόρη το μαλώνω γιατί καπνίζει πολύ. Και του λέω. Δεν είναι και τρώει, πρέπει να τρώει πολύ ρεσί αυτό ο Γρηγόρη. Δεν πειράζει. Δεν είναι το... Εγώ το πιστεύω. Ούτε το ποτό. Δηλαδή καλύτερα να πιει τρία ουίσκι και να φας χόρτα και υγιεινά και να πιει και τρία κρασιά. Από το να καπνίζεις και να φας το βόδι. Να στο λέω εγώ, το ποτό. Όσο, οι πότες, οι πότες που τρώνε καλά, δηλαδή δεν τρώνε κρέατα, οι πότες και είναι άκαπνοι, ζουν και παραπάνω γιατί το ποτό ανοίγει τα αγγεία. Στη Γαλλία που πίνουν άφθονο κόκκινο ναι. κρασί, είναι τελευταίοι στα εμφράγματα. Πάμε επόμενη καλά, γραμμή. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι λέει η στατιστική. Κόκκινο κρασί. Βέβαια. Καλημέρα. 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 Έλα κύριε Λατόπουλε. Έλα κύριε μου. Έλα. Γεια σου Λατόπουλε Καραμαγκά με τον ολόφρεσκο Γερμά. Ο Κυρβάγκουλας βγαίνει. Πολύ καιρό έχω να τον ακούσω ρε Λατόπουλε. Πες μου τι ήπιες πριν βγεις. Εγώ. Μάλιστα. Αλομπερντίνες. Τι είναι αυτές. Δεν ξέρεις, γιατί εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Είναι ποτό αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω να σε εξηγήσω. Ο Κυρβάγκουλας, είναι Κυρβάγκουλας. Εμείς είμαστε εκτίδες και κατεβαίνουμε στο Καραϊσκάκι. Ναι, θα πάρετε τον πόντο και θα βοηθήσετε τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Χινάρε να κάτσεις, δηλαδή θες. Άμα τους κάνεις και διπλό, ακόμα καλύτερα. Άντε μπράβο, άντε σε χαίρομαι τώρα ρε. Του είπα μια σφαγή. Γιατί βγάζεις τα αυγά με την ΑΕΚ. Και το διπλό ακόμα καλύτερα, έτσι είναι ένα. Εγώ την ΑΕΚ τη συμπαθώ. Μπράβο, χαίρομαι, αλλά καμιά φορά τη δεις και κάτι σαλτάκια να πούμε την υποβαθμίζεις. Να τη συμπαθώ. Να τον πεις, τον Κυρβάγκουλα να τον πεις. Πεινάνε, δεν πεινάνε, τον Αγγελούτσο θα το φάνε. Ξέρει αυτός, από τον έκτο αμερικάνικο στόχο. Δεν μου είπε... Πάμε και θα γουστάμε εκεί μέσα. Ραυτόπουλε, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω και σε μισάω μαζί τα... Φτιάχνω και τα δυο... Άρης τη ζυγαριά αυτά τα δυο. Με μισάς ή με αγαπάς. Σ' αγαπώ και σε μισώ γιατί καμιά φορά με τρενέζεις. Ναι. Εντάξει, τη βάζει την άκρη τη Σαββρόνη να πούμε. Δηλαδή, αν με δεις αλλά έχει καλά στοιχεία. Γι' αυτό και σε ακούω, ρε Αλυταρά. Γι' αυτό και σε αγαπάω, ρε Αλυταρά. Μάλλον σε ρωτάω. Τι. Πες ότι με βλέπει στον δρόμο. Θα έρθει να με αγκαλιάζει, να με φιλήσει, να μου δώσει αχαστούκι. Όχι, θα σου δώσω μια φιλάρα στο μέτωπο πάνω. Είναι και φλαφαρνή φαρδί, ναι. Και θα σε κάνω και μια αγκαλιά, ρε Αλυτή. Θα σε κάνω και μια αγκαλιά. Εντάξει, ρε. Για να σε ακούω. Και σε θέλω με τρελαίνει, σου είπα, σ' αγαπώ να σε μισώ. Γιατί κάποια φορά μας βάζεις να πούμε και στη γωνία να σκνιά και μαζί και την πουνίσια, σαν Nike πάντα, έτσι. Ναι. Όχι σαν άνθρωποι, όχι. Αλλά όπως με λες άμα σε βρω στον δρόμο, ναι. Θα θέλω να σε τραβήξω μια φυλάρα στο μέτωπο και να σε πω, θα σε κάνω και μια καλιάρα λίγη να πούμε. Γιατί πουστάρω. Καλά είναι, θα ξέρω να... Να μην φυλαχτώ, εντάξει, φύγε, εντάξει, έγινε. Άντε, καλό βράδυ. Πάει για να μην με μισάει. Ραπτό, μην βγάζεις τα κομματόσκυλα μετά. Σε βλέπω να κάνεις καιρό σε εκπομπή και τον κάθε άσχετο. Και ειδικά όσους δεν έχουν γνώμη από ποδόσφαιρο. Ράπο Πάουκ πήρε σεντερμπάκ το Μιχόγκεβιτς και αύριο θα πάρει και ένα εξάρι οχτάρι. Κουρμπέλι. Έμαθα, θα πάρει το Κουρμπέλι. Δεν κακή η επιλογή. Και είναι στη φόρμα του επάνω ο Κουρμπέλης. Σε καλή φόρμα είναι ο Κουρμπέλης. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Ραπ, καλημέρα στο Γιάννη. Ναι. Έχω και δύο καβαλιώτες εδώ. Ναι, ήρθανε τα παιδιά εδώ να ελέγξουν την κατάσταση. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω. Για Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, τι λες εσύ, τι βολεύει για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει τρία στόπερο Χιμένεθ. Θα κάτσει πίσω από τη σέντρα στις επιθέσεις. Θα βγει ο Ολυμπιακός. Θα βγει μια, θα βγει δυο. Εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σε φόρμα. Ο Μυραλάς φρωμάνε τα πόδια του. Που κολαράς είναι, μπουταράς είναι. Ο Πάρντο έχει ένα κεφάλι σαν το Βενιζέλο. Ο Φορτούνης έχει ανεμία. Δηλαδή θα ανέβει ψηλά ο Ζιλέτ. Θα τον περιμένει η ΑΕΚ και στην αντεπίθεση θα του κάνει ζημιά. Δεν χάνει η ΑΕΚ, πιστεύω, στο Καραϊσκάκι.
Δεν χάνει. Τον ΠΑΟΚ τι τον βολεύει το σημείο να έρθει το ματς. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚΣΙΣ θα ήθελα να έρθει χ το ματς και εγώ να πάω στα Γιάννενα. Όπως λέει και ο Κούγιας, τις μετοχές έχει ο δικός μας άνθρωπος. Δεν υιοθετούμε τέτοια παροξύς, πράγματα. Εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ αλλά θέλω να έρθει άσος. Ναι. Θέλω να έρθει άσος γιατί μετά η Άκης θα μείνει πίσω. Και έχω τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Και άμα πάρω αυτό το μάτσο εδώ μέσα, θα μείνει και ο Ολυμπιακός. Βρέω ΠΑΟΞΙΣ, παρακαλάει το μάτσο να λήξει 0-0. 1-1. 2-2. Αποβολές και τραυματισμούς εκατέρωθεν. Να πάει στα Γιάννη να του ρίξει δύο γκολ του Πετράκη και να πάρει το πρωτάθλημα. Τελεία και παύλα. Επόμενη γραμμή. Τι άσε λέμε τώρα. Άμα βγει ο διαιτητής Σιδηρόπουλος. Άμα βγει διαιτητής Σιδηρόπουλος, φίλος του Ζαγοράκη, χύνει το μάτσο. Να ξέρετε. Θα το γύρει εκεί. Και ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Μάλιστα, ναι. Είτε 5 δισεκατομμύρια χρωστάει ο ΑΣΥΓΜΑ, είτε έχει πλεόνασμα 5 δισεκατομμύρια, το ίδιο και το αυτό είναι. Έχει το 10% της ΠΑΕ, να πούμε, και της ΚΑΕ. Μάλιστα. Δεν παίζει ρόλο αν χρωστάει και πού χρωστάει. Ναι, η μαμά μα χρωστάει, δηλαδή τι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν αφαιρέει ο ερασιτέχνης δηλαδή. Κανένα απολύτως δεν παίζει. Ναι. Εσύ τώρα χάρηκες που βρέθηκε ο Ψηφίδης με τον Γρόλιο και τον Ζεϊμπέκη και τον Καπάζογλου. Χάρηκες εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα χάρηκες, ρε φίλε, εγώ ρωτούσα τα λεφτά, τα μαρούλια, τα μπικικίνια και ο Αρβανίτης, ποιος θα τα βάλει. Για αυτό πήρα να σε πω, ήθελα να μιλήσω στον Πλιάκο και στον Καράφλα των άλλων. Ναι. Αλλά τελευταία γραμμή ήμουν, πήρε ο Νίκος, μας έκαψε. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω εκεί στο Ζάμπινγκ. Λοιπόν, άκουσε να σε το γήπεδο να παίζει με τον Αρχέλαο. Να ακούσουν όλοι. Ναι. Και να ακούσουν και όλοι. Αυτή τη στιγμή, στον ελληνικό αθλητισμό, αν εξαιρέσει δύο σωματεία στο μπάσκετ, που οι άλλοι βάζουν λεφτά. Ναι, δεν ναι. ξέρω για ποιο λόγο βάζουν. Ναι, ναι. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι η εποχή των μετρίων. Δηλαδή, μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, πάω και να πάρει πρωτάθλημα, παραδείγματος χάρη. Να γίνει Λέστερ της Ευρώπης, της Ελλάδας. Ναι, ναι. Έτσι. Ή, ξέρω εγώ, να κάνει ένα ξεπέταγμα, να κερδίσει από εδώ και πέρα όλα τα μάτς ο Ατρόμητος και να πάρει ο Ατρόμητος το πρωτάθλημα. Ναι, πού καταλήγουμε τώρα. Μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Ναι, τι μπορεί γιατί να γίνει. Το λέω αυτό. Να διαλύσει ο Άρης το καλύτερο του τμήμα που έκανε εδώ χιλιάδες Αριανούς, να το διαλύσει. Δεν διαλύεται, ρε. Α, δεν διαλύεται. Δεν διαλύεται. Πώς δεν διαλύεται, διαλύθηκε. Πώς δεν διαλύεται. Για άλλο πήρα, ρε Κώστα, μην με πας αλλού. Α, σε πάω αλλού, ναι. Λοιπόν. Τα βάζει σε ένα καλάθι όλα γι' αυτό. Έτσι, μα έτσι είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Έτσι είναι. Λόγω της εποχής αυτής δεν υπάρχουν ούτε ρευστό υπάρχει και του χρόνου στο ποδόσφαιρο. Άμα φύγει, ξέρω εγώ, και αυτή εδώ έτσι πως είναι το. Ναι, υπάρχει κάτι όμως που λέγεται, συγγνώμη, νοικοκυριό, το οποίο εσείς στον Άρη δεν το έχετε. Είστε ανοικοκύρευτοι. Ας θα σου πω εγώ μετά γι' αυτό. Ανοικοκύρευτοι είστε. Άκουσε με λίγο, να πω αυτό που θέλω, ρε Πούστη. Θα πω εγώ αυτό που θέλω. Δεν θέλω να ακούσω τι θέλεις να πεις. Δεν θέλω να ακούσεις, δεν μπορείς. Εγώ θέλω να πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που επικρατεί εδώ και ορισμένα χρόνια, βασικά. Οι παίχτες το έχουν καταλάβει από το 12-13 και μετά, τα τελευταία 3-4 χρόνια, 5. Δεν μπορούν να έρθουν παίχτες βεληνικούς όπως ο Τζιοβάνι, όπως ο Ριβάλντο, όπως. Τέτοιοι παίχτες δεν έρχονται στην Ελλάδα πλέον. Πού θέλει να καταλήξει. Ανηφόρα ανεβαίνω τώρα, γι' αυτό σε λέω. Γιατί ανηφόρα, μια χαρά είμαστε, στην ευθεία είμαστε. Ναι. Βάλε και 5 μέσα και. Εσύ βάλε, εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν ανέβασαν τον πύχη ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ατρόμητος. Έπεσε ο πύχης και τον πύχη τον είχε ο Ολυμπιακός. Κατέβασε τον πύχη ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να φέρει τους παίχτες που έφερνε παλιά. Ωραία. Ακόμα και αυτό είναι. Είναι πρώτο θέμα. Είναι αλήθεια. Ωραία. Αυτό είναι. Μην νομίζουμε ότι κάναμε εμείς ομάδα. Ίσα ίσα. Ο ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια, 4 έχει καλύτερη ομάδα από ό,τι έχει τώρα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Βρε μίλα για τον Άρη. Ο Βουό πάει στον Όφη. Ο Βουό, φίλε, με 150 χιλιάρικα να πάει, ρε φίλε. Να πάει. Δεν σε προβληματίζει. 150. Ορίστε. Αν τα πάρει, με γεια του με χαρά. Αν τα πάρει. Αλλά βλέπω να κυνηγάει να πούμε το μάνατζερ του ο Βουό.
Εγώ αυτό βλέπω. Ενώ αρχόταν στον Άρη, θα γεζόταν στο Τάλιμα. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι θα τα πάρει. Ενώ στον Άρη, θα τα έπαιρνε. Ναι. Παίρνουν παίχτες, υπόσχονται σε. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, δεν σε προβληματίζει καθόλου. Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. 6 βαθμούς πάνω είμαι, ρε φίλε. Ναι. Εγώ για πήρε, να χάσω. Το ότι πήρε 6 παίκτες όφη. Το ότι πήρε 6 παίκτες όφη δεν σε προβληματίζει. Όχι, πήρα και εγώ 2 εκεί που θέλω. Μάλιστα. Πήρα ένα δεκάρι και ένα σεντρεφόρ. Το ότι πλακώθηκε ο Καρυπίδης με τον Μυροφορίδη δεν σε πειράζει. Δεν πλακώθηκε, λάθος κάνεις. Εσένα να σε ανησυχεί όταν σε μια οικογένεια δεν υπάρχουν διενέξεις. Ναι. Όταν είναι όλα ήρεμα. Εκεί να σε ανησυχεί στην οικογένεια. Ναι. Όταν υπάρχουν διενέξεις. Για το καλό όμως της οικογένειας, έτσι, εκεί είναι όλα μια χαρά. Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες όμως, ο Μυροφορίδης την είπε. Ναι. Εμένα τώρα, μου την είπε. Φυσικά στην τι είπε. Τι με είπε δηλαδή, ότι τι. Είδε το κατάλαβες. Τι με είπε δηλαδή. Ξανά άκουσε αυτά που σου είπε. Όχι, θα μου πεις τι με είπε. Όχι, δεν σε λέω τίποτα. Εσύ ότι σταύρωσα τον Πασά. Να στύψεις το μυαλό σου. Τον Αργό. Λίγο και για να δεις τι σε είπε. Στύψε το μυαλό σου, άκουσε ξανά. Δεν μπορώ να σφίξω το μυαλό μου. Το πουλί μου μπορώ να σφίξω μόνο. Πες μου εσύ τι με είπε. Εγώ ξέρω ότι είναι γκαβλωμένος να ανέβει. Να ανέβει. Τέλειος. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι Αργιανοί. Πρέπει να πας στη ΓΑΜΑ Εθνική για να καταλάβουν. Του λες, ήθελα να του κάνω την ερώτηση. Κλείς τα μάτια σου. Και πάρε στο 2020 και πάρε στο Παλέντε Σπορ. Θα πω τι βλέπεις. Θα μου πει βλέπω παραδοσιακούς χώρους. Βλέπω, ξέρω εγώ, συναυλία της Μαρινέλλας. Βλέπω τον Κόκοτα, να ξέρω εγώ, με την Κέτι Γκρέι. Τον Άρη τον βλέπεις. Αν μου έλεγε ναι, θα του έλεγα είσαι αισιόδοξος. Επόμενη γραμμή. Με σε 2 χρόνια από τώρα. Έτσι θα τον έλεγα εγώ. Ο Καπάζου γουλανέλαβε. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Γεια σου, τι κάνεις, Αντώνη, σήμερα είσαι καλά. Γεια σου, Εξαρχιώτη. Πού είσαι, ρε φίλε. Καλά, ρε, τι λέει τα Εξάρχεια κάτω. Τι να λέει εδώ πέρα, περιμένουμε το συλλαλητήριο. Κάψατε κάτω. Ε. Είστε στο συλλαλητήριο και εσείς θα κάνετε αντισυλλαλητήριο. Τέλος πάντων, θα σου πω γι' αυτό. Θα κάνει. Να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Σου είπε κάποιο για αλλοπεριδίνη. Ναι, ή ποιο λέει αλλοπεριδίνη, ναι. Άκου να δεις αυτό, το φάρμακο. Είναι από το 57 στο Βέλγιο, το φτιάξανε και έσωσε πολύ κόσμο. Τι φάρμακο είναι? Χρησιμοποιείται για την θεραπεία της σιζοφρένειας αυτό βασικά. Και περισσότερο είναι το πιο βασικό φάρμακο που υπάρχει. Είναι ενέσιμο, πόσιμο είναι, τι χάπι. Είναι και πόσιμο, είναι και ενέσιμο. Δηλαδή εγώ το πάρω ενέσιμο δηλαδή, ενέσιμο στις πολύ βαριές περιπτώσεις και όταν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Αν το πάρω εγώ ας πούμε τι θα γίνει, θα φτιάξω. Είσαι καλά, ρε, τι να φτιάξει εσύ με αυτό, θα λαλήσει. Μάλιστα. Πα καλά. Εντάξει. Και αυτό είναι και για παραλυρήματα, είναι και για έντονες ψυχωτικές καταστάσεις όλο αυτό το πράγμα. Σιζοφρένεια, ε. Καλό φάρμακο. Καλό είναι. Πολύ καλό φάρμακο. Σώζει κόσμο αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα παίζανε ξύλο στον δρόμο. Δηλαδή αυτό τώρα που ήθελε να με φιλήσει, να πάω να με φιλήσει, για με βγάλει κανένα σου, για με. Σαν να πούμε. Ναι. Ψέματα έλεγε ο άνθρωπο. Ψέματα έλεγε. Μια χαρά ήταν αφού. Μια χαρά ήταν. Και έτσι κι αλλιώς, ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Για πες. Την Παρασκευή ήθελα να σας πάρω, δεν πρόλαβα. Βγήκε ένας ωραίος τύπος παουκτζής, να πούμε, που έχει πάρει πολύ αέρα. Όπως όλοι εκεί πάνω έχετε πάρει πολύ αέρα. Και εσύ μαζί. Κλώνε του Αλέφαντου. Εσύ είσαι ο κλώνος του Αλέφαντου, έτσι μου λέει ένας φίλος μου συνάδελφος. Μου λέει ο κλώνος του Αλέφαντου τι κάνει, λέω καλά είναι. Να σου πω τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι πόσους τίτλους έχει ο ΠΑΟΚ όλη την ιστορία? Έχει 4 κύπελλα και 2 πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν, αυτούς τους τίτλους, λοιπόν, επειδή μίλησε πολύ απαξιωτικά ο κύριος αυτός την Παρασκευή το απόγευμα για την ΑΕΚ, θέλω να πω ότι αυτούς τους τίτλους τους είχε πάρει η ΑΕΚ 6 τίτλους πριν οι παππούδες μας φύγουν να πάνε να κυνηγήσουν τους Ιταλούς επάνω στην Αλβανία, στο αλβανικό μέτωπο. Οπότε να είμαστε λίγο χαλαροί όταν μιλάμε. Ναι. Και επειδή ήρθε ένας Σαββίδης εκεί ο οποίος είναι άξιος. Και δεν κάνω γλύψιμο τώρα, είναι πολύ άξιος άνθρωπος, μην παίρνουμε αέρα, γιατί υπάρχουν και άλλοι δυνατοί άνθρωποι σαν το Σαββίδη γενικότερα, ας πούμε, που έχουν και αυτοί λεφτά να ρίξουν. Ναι. Τώρα το γιατί δεν ρίχνουν είναι δικό τους θέμα, γιατί είναι δικά τους τα χρήματα. Το πρωτάθλημα, κύριοι Παουκτζίδες, εκεί λοιπόν, έχει δρόμο ακόμη. Και στο
τέλος, κύριοι Παοκτζίδες, ξυρίζουν τον γαμπρό. Ναι. Στα ντέρμπι, φίλε μου Κώστα, θα πεφτεί ένα 50%. Ναι. Και στις δημόσιες σχέσεις, όπως λες και εσύ και έχεις δίκιο, αλλά και στον φόβο των διαιτητών, το άλλο 50% κατά τη γνώμη μου, γιατί έχουμε αρκετούς αγώνες μπροστά μας ακόμη. Κατά τη γνώμη μου τώρα. Δηλαδή εσύ ελπίζεις ότι θα πάρεις πρωτάθλημα? Όχι, φυσικά. Εγώ δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει φέτος το πρωτάθλημα. Σε γιατί, ενδιαφέρει, για σε ενδιαφέρει. Για τον πρόεδρο το δικό μου ήταν πολύ εύκολο να το πάρει φέτος, γιατί δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν βλέπω κριτική να γίνεται στον κύριο Ούτε οικονομική. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι σιγά σιγά η ΑΕΚ να φτιάξει πάλι την ομάδα που ξέραμε, ναι, από το 89 μέχρι το 94, να δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί όχι ότι έχουμε χορτάσει πρωταθλήματα, έχουμε 20 χρόνια και εμείς να το πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε... Τώρα κακά τα ψέματα τώρα, με αυτό τον Ολυμπιακό εσύ με τον Μελισανίδη, αν δεν πάρεις πρωτάθλημα, εντάξει δεν θα μιλήσεις, θα κάνεις του Μπέκα, αλλά μέσα σου... Εντάξει τώρα με την Ευρώπη. Τώρα δεν, να σου πω εντάξει. Κάτι. Εγώ τώρα επειδή έχω δει και ΠΑΟΚ στη ζωή μου, γιατί έχω δύο φίλους ΠΑΟΚτζίδες και γι' αυτό και σας ακούω, τον συμπαθώ κιόλας και τον ΠΑΟΚ. Δεν θα με χαλάσει τώρα. Δηλαδή, γιατί να, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θέλω να το πάρει. Το έχω ξαναπεί, ας πούμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ όμως είμαι πολύ συμπαθών, ας πούμε, προς τον ΠΑΟΚ. Είμαι πάρα πολύ συμπαθών. Δηλαδή, αν δεν το πάρεις εσύ, προτιμάς να το πάρει ο ΠΑΟΚ από ότι ο Ολυμπιακός? Εννοείται, ρε, τι λες τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι εξάδελφος τώρα. Τι λένε τώρα εδώ πέρα, λένε τις διάφορες βλακίες να πούμε. Είπε ο Μάκαρος ότι ο ΠΑΟΚ είναι εξάδελφος και τέλος. Το είπε ο Μάκαρος, ο Ψωμπιάδης να πούμε. Τέλος. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω, ρε, εσύ, μην ξεχνάμε τώρα. Α, για το συλλαλητήριο, ναι. Κοίταξε να δεις Κώστα. Δεν νομίζω ότι βεβαίως και είμαι υπέρ του συλλαλητηρίου και βεβαίως και είμαι υπέρ του ονόματος. Όμως νομίζω ότι έχουμε και άλλα πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, θα με ενδιέφερε να γίνει κι άλλο ένα συλλαλητήριο, να βγουν οι άνθρωποι έξω να πούνε, ρε παιδιά, γιατί μας κόψατε τις συντάξεις στο μισό. Γιατί, ρε παιδιά, μας κλέβετε μέσα από το παντελόνι τα λεφτά με τις συντάξεις και τους μισθούς. Γιατί, ρε παιδιά, το ένφια, γιατί το ένα. Θέλω και τέτοια συλλαλητήρια να γίνουν. Καλή είναι τώρα εκεί οι παππούδες που ντύνονται παύλοι μελάδες, ας πούμε. Ναι. Αλλά ρε παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει και πρόβλημα. Δεν ξέρω τι πρόβλημα είναι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ κοίταξε, είναι πολύ... Η αλήθεια ποια είναι? Αυτοί που ήταν να κατεβούν στο συλλαλητήριο για την ανεργία βρήκανε λύση και φύγανε από την Ελλάδα. Οι άλλοι, οι 60 φεύγα, νιώθουν και λίγο ένοχοι για το καριολίκι. Δεν τους παίρνει να βγουν. Τα παιδιά του Πολυτεχνείου, κάτι παλιοί κομμουνιστές που γίνανε Πασόκ με τα μουσια. Κάτι δήμαρχοι εδώ πέρα, κάτι αυτό, κάτι ιστορία. Δηλαδή δεν τους παίρνει να κατέβουν τώρα 60-άριδες, 65-άριδες που παίζαν τα κουμάρια και τα μωρά και δεξιά και αριστερά και γκόμενες και ιστορίες και περάσαν και καλά, χορτάσαν. Οι άλλοι φύγανε. Φύγανε, εξορία, πάει. Φύγανε, φίλε, άνθρωποι για τους οποίους σε λίγο θα μπαίνουμε στο νοσοκομείο για σκολικοειδίτιδα και θα κάνουμε 10 προσευχές για να βγούμε σόι και αυλαβείς, να πούμε. Τέτοιοι γιατροί φύγανε. Δεν ξέρω για άλλες ειδικότητες. Αλλά φύγανε από εδώ παιδιά τα οποία ξέρεις είναι πολύ γερό. Εδώ ένα φίλο μου τον Νίκο από τα Γιάννητσα έκανε κάπου εγχείρηση χολή, κάπου που είχε κάνει. Μπήκε σε ένα νοσοκομείο, τον ανοίξανε και δεν μπορούσαν να τον κλείσουν γιατί δεν είχαν τα ραφτικά. Και πήγα σε μια μοδίστρα απέναντι και πήρανε ραφτικά και τον κλείσουν. Δεν είναι ψέματα αυτό. Όχι, λέει, δεν μπορώ ψέματα. Να σε ανοίξω, λέει. Έχω ακούσει και άλλες περιπτώσεις. Αλλά δεν μπορώ να σε κλείσω. Ναι, γιατί δεν είναι ψέματα. Δηλαδή, θα έπρεπε. Τα ραφτικά, λέει, φύγα. Εδώ που μας φτάσανε Κώστα, θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να φτάσανε. Δεν μας φτάσανε. Φτάσαμε. Φτάσαμε, ναι. Φτάσαμε. Δεν μας φτάσανε. Δεν μας φτάσανε, όχι. Αλλά εντάξει, δεν ψηφίζουμε εμείς τους νόμους ούτε τα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σου πω, ότι το παιχνίδι ακόμα παίζεται, νομίζω. Και οι τρεις ομάδες. Την Κυριακή, νομίζω οι Παοξίδες θα είναι πολύ χαρούμενοι. Το βράδυ, έτσι νομίζω. Κοίταξε να δεις τώρα το παιχνίδι, μάλλον προς το χι μπορεί στο να πάει. Στο χι πάει και αυτός θα πάρει στα Γιάννα το διπλό. Αυτό είναι το σενάριο. Φύγε, επόμενη γραμμή. Έλα, Γιάννη. Το σενάριο είναι αυτό. Να, επόμενη Γιάννη. Γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς τον. Παναγιώτης από Πάτρα, τι κάνουμε. Πάτρα. Ναι, ναι, έτσι. Είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα μετά το. Πέντε κύπελα, ρε, πήρε και φέτος ένα, ναι. Πέντε. Και δύο πρωταθλήματα. Και θα γίνουν έξι τα κύπελα και τρία τα πρωταθλήματα. Λέει ο 770. Έλα, Κώστα. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι η ΑΕΚ έκλεισε το Χουλτ ενημερωτικά. Είναι καλή μεταγραφή. Ναι, αυτό λέω. Άρα, εντάξει, ο Μελισανίδης κάτι, έστω και τελευταία στιγμή, κάτι έσωσε με την ενίσχυση. Τι έσωσε ο Μελισανίδης, εξτρέμ έπρεπε να πάρει ο Μελισανίδης. Εντάξει, και ο Χουλτ μπορεί να παίξει το πλάι. Και πήρε ένα χαφ ο οποίος είναι Ντακότα.
Εντάξει, καλό είναι, γιατί είναι κακή μεταγραφή ο Χουλτ. Ποιο, για το Χουλτ δεν μιλάω, είναι καλό παίκτη. Ναι, α, για το Χάφλε. Για το Χάφ, Ντακότα. Ο Μωράνι είναι τα ίδια χαρακτηριστικά είναι με τον Χουλτ. Είναι το Μασούτ και ο Μασούτ, εδώ τώρα θέλω να κάνουμε μια ποδοσφαιρική ανάλυση. Ο Μασούτ στον Πανιόνιο, εκκλεινόταν ο Πανιόνιο, αυτό είναι και για άλλου παίκτε. Για τη Χαρτιζαία και Ρισβάνη, για τον τερματοφύλακα τον Γιαννιώτη και για τον Μασούτ. Τι γινόταν εκεί. Ο Γιαννιώτης, αν πάει στον Ολυμπιακό, δεν ξέρουμε τα 20 μέτρα του, αν θα είναι γρήγορα σαν του Πασχαλάκη. Ο Γιαννιώτης παίζει 4-5 μέτρα από την εστία, γιατί η ομάδα αμήνεται μπροστά από τη μεγάλη περιοχή. Είναι μέχρι τη μικρή περιοχή. Ο Γιαννιώτης και ο Γιαννιώτης και ο Γιαννιώτης. Καλός είναι. Ο Χατζησαΐας με Ρισβάνη. Δεν κάνουν 20-30 να ανέβουν στη σέντρα με τον Πανιόνιο, να τους γίνει παλιά και να τους δούμε στα 20 μέτρα. Κάτι 20 έκανε ο Χατζησαΐας και τους βάλαμε στα δίκτυα με τον Παναθηναϊκό. Τα θυμάστε τα μπέναλτι που έκανε ο Χατζησαΐας. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και το θυμάμαι. Πάμε στο Μασούτ. Ο Μασούτ, στο στυλ παιχνιδιού του Πανιόνιου, που κλέβω και βγαίνω στον ευνηδιασμό, είχε τους χώρους να δράσει. Στην ΑΕΚ δεν ακούμπησε μπάλα με Απόλλωνα, δεν ακούμπησε μπάλα με. Πες με Λάρισα, δεν ακούμπησε μπάλα τώρα με την που κέρδισε τη Λαμία. Ο Σιμόες πάτησε περιοχές, ο Λάζαρος πάτησε δεύτερο δοκάρι. Δεν τον είδα άλλο... το Μασούτ, άλλο στυλ. Πάμε. Ο Μασούτ στο λοιπόν. Καραϊσκάκι αύριο μπορεί να δώσει. Μεθαύριο που θα παίξει στην έδρα της ΙΑΕΚ με τον Ατρόμητο υποτίθεται, που θα κλειστεί. Εκεί θέλω να δω το Μασούτ. Ναι, στον κλειστό το χώρο. Να μιλήσω λίγο. Ναι, να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καταρχήν δεν κάνω αβάντα στο Μελισανίδα. Πρώτα θα σου πω το εξής. Συμφωνώ απόλυτα. Πες ό,τι θες. Δεν θα σε χαρακτηρίσω εγώ. Ναι, θα ναι, σε ναι, πω ναι, γιατί. Που λέω για το Μασούτ συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ κιόλας ότι το ίδιο ισχύει αν παρατηρήσει και με τον Μπακασέτα. Θυμάσαι ο Μπακασέτα μια φορά που είχε βάλει πάρα πολλά γκολ σε ένα πρωτάθλημα και τον πήρε από τον Πανιόνιο μετά και μετά λέγαμε πού είναι ο Μπακασέτα. Πού είναι ο Μπακασέτα. Μπράβο, το θυμάσαι ακριβώς αυτό, για αυτό τον λόγο είναι. Γιατί ο Μπακασέτα δεν έβρισκε χώρο στην ΑΕΚ, γιατί κλεινόντουσαν οι αντίπαλοι. Το ίδιο αν βρει χώρο ο Μπακασέτα και σουτάρει, μπορεί να σε σκοτώσει. Ναι, και όποιο προπονητή το σκοτώσει ο Μπακασέτα είναι μέτριο. Ναι, το ξέρω. Έτσι. Αλλά θα σου πω το άλλο τώρα. Εγώ θα σου πω το εξή. Για αυτά που λες συμφωνώ απόλυτα για το Μασούτ. Απλά θα σου πω το εξή. Ο Μωράν καταρχήν για μένα είναι το ίδιο στυλ παίκτη με τον Γιώχανσον. Αλλά δεν μ' αρέσουν τέτοια χαφ. Αϊντάρεβιτ. Αλλά σίγουρα είναι πιο αργός. Είναι σίγουρα πιο αργός από τον Γιώχανσον, ο οποίος είναι και αυτός αργός. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Το οποίο, δηλαδή, ήθελα να σου το πω τώρα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο με έχει, δηλαδή, λίγο με έχει ξενήσει φέτος. Με σένα κυρίως και τον Κόκκινο λιγότερο. Επειδή σας ακούω, ακούω 2-3 χρόνια τώρα. Για ποιο λόγο ρε Κωστή, ενώ κάνεις καλή κριτική ρε παιδί μου, κάνεις καλή κριτική στο ποδόσφαιρο γενικά, στην τακτική όπως μιλούσαμε και πριν από λίγο, για μένα με χαλάει λίγο αυτό το ότι σε κάθε μάτς με αυτό να ασχολείσαι με τις δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι φέτος πάρθηκαν πολύ λίγα μάτς με δημόσιες σχέσεις. Για τον ΠΑΟΚ. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Δηλαδή εγώ για θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι πήρε μάτς. Ναι, γιατί ακουγόταν, είχε πει Κωστή και εσύ για τη Λαμία στην αρχή. Η ΑΕΚ και τα δύο παιχνίδια με τη Λαμία. Για διαιτησία, εκείνο δεν ήταν δημόσιες σχέσεις. Τι ήταν? Με τη Λαμία δεν ήταν δημόσιες σχέσεις. Ναι, είχε πει εσύ πριν τον αγώνα την ίδια ότι το μάτσα το παρέα και δημόσιες σχέσεις. Στον πρώτο αγώνα το θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα σε κάθε παιχνίδι να λέμε δημόσιες σχέσεις θα λείπουν 4 παίκτες από τον άλλο. Εντάξει, σε κάθε ομάδα μπορεί να λείπουν παίκτες. Και για τον Ατρόμητο, αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, που εγώ προσωπικά, επειδή το βλέπω και σε άλλα πρωταθλήματα, μια ομάδα μπορεί να δώσει ιδανικού σε μια άλλη και να υπογράψει ένα χαρτί και να πει ότι δεν θα παίζουν στο μεταξύ μας αγώνα. Ναι. Και το ίδιο έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Δεν είναι αυτό αθέμητο ή κακό. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι το οποίο το έχουν κάνει και πάρα πολλές άλλες ομάδες. Δηλαδή και θυμάμαι κάποτε η Γιουβέντους είχε δώσει ένα δανεικό, το Μάτρια αν θυμάμαι καλά, που μπήκε σε Σέντερφορ. Τον είχε δώσει δανεικό στη Λάτσιο και επειδή αυτός έβαζε πολλά γκολ. Ναι, αλλά εμείς και εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν γινόταν αυτό με τον Ολυμπιακό το χλεβάζαμε. Όχι, με τον Ολυμπιακό δεν γινόταν αυτό. Περίμενε. Με τον Ολυμπιακό, όταν έδινε ο Ολυμπιακός δανεικού σε μια ομάδα, συνήθως παίζανε δανεικοί. Απλά λέγαν κάποιοι ότι έχουν μειωμένη απόδοση ή ότι βγάζανε κάποιους αλλαγές κτλ. Ναι. Δεν λέω ότι ο Ατρόμητος, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι στα μάτς με τον ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσια. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι θα παίξει στα ίσια και στο δεύτερο κύπελο. Ρε παιδί μου, η Κέρκυρα. Ναι.
Ο Ατρόμητος, η Κέρκυρα είναι μια ομάδα, Κωστή. Εντάξει, με την Κέρκυρα λίγο πολύ συμφωνώ, αλλά η Κέρκυρα είναι μια ομάδα. Κατάλαβες. Υπάρχουν, δηλαδή το έχετε κάνει λίγο κομπολόι αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ότι εσύ λες ότι είναι λάθος, είναι ψέματα. Πάω και να θα πάρει το άλλο, δεν να ισχύει. Θα πάρει το παραδίπλα. Δεν ακούω. Δεν ισχύει. Ισχύει, αλλά ισχύει σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι το λέτε εσείς. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε μια φορά με την Κέρκυρα, ότι σε κάθε παιχνίδι θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ δημόσιες σχέσεις. Και θα το δείτε αυτό. Θα το δείτε στη συνέχεια. Εγώ θεωρώ μες στα Γιάννενα ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί. Σε άλλες έδρες, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα ότι πήρε δημόσιες σχέσεις το ένα, πήρε δημόσιες σχέσεις το άλλο, πήρε το παραδίπλα. Λες. Και για το άλλο που, και το κορυφαίο θυμάμαι είναι ότι που λέγαν όλοι για τον τερματοφύλακα της Ξάνθης. Που έφαγε τον γκολ με τον ΠΑΟΚ τότε που το όπνιξε. Να σου πω κάτι. Αυτό το τέρμα, όχι, εντάξει, έκανε δύο καλά παιχνίδια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ναι. Με τον Ολυμπιακό το έκανε καλό μάτς, επειδή ο Τζούρτζεβιτς έβγαινε μπροστά συνέχεια και τα στέλνε πάνω του και τα πιαν όλα. Και με την ΑΕΚ, εντάξει, έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε άλλα μάτς δεν ήταν. Τον κάνατε Νόιερ εκεί πέρα. Αλλά δεν ήταν τόσο καλό τερματοφύλακα. Ήταν λογικό να έχει ένα κακό παιχνίδι και να. Να φανεδεχτεί ένα τέτοιο γκολ για μένα. Απόλυτα λογικό. Και δεν είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια, αλλά δεν είχε κάνει και τόσο καλά παιχνίδια πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ που δέχτηκε αυτό το γκολ που λέγατε ότι ήταν το μάτς δημόσιες σχέσεις. Εγώ αυτό με έχει χαλάσει λίγο πολύ φέτος. Ότι πριν από κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ να έχετε συνεχώς αυτή τη συζήτηση. Ότι να μωρέ και θα είναι δημόσιες σχέσεις το μάτς και θα είναι δημόσιες σχέσεις και θα το πάρω ΠΑΟΚ, μη φοβάστε. Το ίδιο λέγατε με τον Πανετολικό, ότι θα παίξουν τέσσερις παίκτες λέγατε. Το πήρε το μάτς στο 87, μπορούσε να βγει ισοπαλία, μπορούσε να το χάσει κιόλας. Κατάλαβες, εμένα λίγο με έχει χαλάσει λίγο αυτό. Εντάξει. Μα ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλημέρα μου, τι κάνεις Κωστή. Έλα φίλε, μια χαρά εσύ. Κωστή, να πάρω λίγο τα πράγματα. Ναι. Με τη σειρά. Ναι. Καταρχήν φάσεις και αντιφάσεις πολλές φορές. Για ποιο λόγο το λες αυτό? Γιατί πολλές φορές έχεις πει για κάποιους παίχτες ότι δεν αξίζουν και δεν κάνουν. Και με την πορεία δείχνουν ότι όχι μόνο αξίζουν αλλά... Πόσο τα 100 είναι αυτό το λάθος? Στους 100 παίχτες... Κοστί, και εγώ άμα πω για 5 παίχτες ότι ξέρεις δεν μιλάω θα κάνει... Δεν μιλάω για 5 παίχτες. Καταρχήν να σε πω, περίμενε, έχεις πει για Βιερίνια. Ναι. Έχεις πει για Μακ. Ναι. Εντάξει, έχεις πει για Πρίγιοβιτς. Ναι. Εγώ σου πω για το Πάγμα, έχεις πει για το Μαουριτσί, για το Μαουρίτσι. Πάρ' τους έναν έναν. Ναι. Πάρ' τους έναν έναν. Ξεκινάμε με το Βιερίνια. Ωραία. Βλέπεις βελτίωση μεγάλη, ναι ή όχι? Σαν αριστερό Μπακ. Ναι. Ότι πάει σαν αριστερός Μπακ καλύτερα από ό,τι πήγε πριν 2 μήνες, ναι, βλέπω. Κωστή, υπάρχει καλύτερο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή από το Βιερίνια στην Ελλάδα? Ντροπή να το λες αυτό. Πες μου ένα πες μου. Δηλαδή είναι χειρότερος ο Λόπες? Είναι ο Μπακάκης χειρότερος? Κωστή, ο Λόπες καταρχήν παίζει και... Ο Χούλτ είναι χειρότερος? Και Εκστρέμ. Ο Χούλτ είναι χειρότερος? Μα για το Χούλτ εσύ έχεις πει. Ο Χατζησαφή είναι χειρότερος? Καλός, δεν έχει σέντρα. Ρε εσύ, σαν αριστερό μπακ ο Βιερίνια. Θα τον κρίνω σαν αριστερό μπακ, ο οποίος αριστερός μπακ, ας πούμε, τι μου έχει προσφέρει? Είναι καλύτερος, καλύτερη ταχύτητα, καλύτερες επιστροφές, γυρίζει προς τα μέσα, έγινε βελτιωμένος. Εγώ το Βιερίνια το θέλω εξτρέμ. Και το μαρκάρισμα πάρα πολύ καλό, στο ψηλό παιχνίδι, άκου. Λίγο, ναι. Δεν είναι πολύ καλός, αλλά μαρκαρίσματα, ανέβασμα την μπάλα. Ο Βιερίνια είναι μπακ από εξτρέμ, βγάλ τον έξω. Είπα για το Μακ. Ωραία. Για το Μακ. Τι έκανε ο Μακ. Ο Μακ, άμα δεν έπαιρνε την κόκκινη κάρτα. Ναι. Ο Μακ έχει. Ο Μακ ήρθε καταρχήν από τις διακοπές του Χριστουγέννων. Είχε ένα γκόλο σαν την Ανουσάκη. Η Ανουσάκη, ο κόλο ήταν πιο μικρός από του Μακ. Κατάλαβε. Τη Λιάννη, ο κόλο ήταν πιο μικρός. Α, το Μακ. Πάμε παρακάτω. Τρίτο. Μαωρίσιο. Πάμε. Περίμενε λίγο. Ωραία. Όταν βλέπω Βιερίνια και Μακ να παίζουν μαζί στην αριστερή μεριά, ναι. Βλέπεις κάτι συνδυασμούς που γίνονται. Η μπάλα χάνεται, κρύβεται. Κρύβεται δηλαδή η μπάλα. Δηλαδή δεν βλέπεις βελτίωση. Δηλαδή ο Μακ γύρισε, είναι Γενάρης και είμαστε ευχαριστημένοι.
Λοιπόν, τα φίλε, παιχνίδια που το χρειάζεται. Άμα, το δράμα, άμα πιάσει μια γρήπη ντομάτος, ούτε τέταρτος δεν βγαίνει. Άμα πιάσει μια γρήπη ντομάτος, δεν βγαίνει τέταρτος. Καληνύχτα. Έλα, καληνύχτα. Και άμα ο Πέλκας δεν γινότανε σε προσωπικό επίπεδο να κάνει τα βάρη του Ρονάλντο, την ταχύτητα του Ρονάλντο, τη γυμναστική του Ρονάλντο, πήρε Μαουρίτσιους και Κλανουίτσιους και σε βγήκε ο Έλληνας ο Πέλκας. Μια γρήπη ο Μάκ είσαι. Άιντε τώρα ο Βιερίνια και ο Μάκ. Και ο Μαουρίτσιο. Οχτάριο Μαουρίτσιο. Άντε μπράβο. Επόμενος. Άρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μια χαρά. Εγώ είμαι. Για τώρα παγάγω εγώ ένα μήνα το Μάκ να δούμε που θα πας. Τον Τομάτος. Ράπ, εγώ είμαι. Εσύ φίλε, ναι. Έλα, να σου πω κάτι να γελάς για αυτό που είπες για το συλλαλητήριο που δεν είχε παλμό, γιατί θα έσκαιγα αν δεν το έλεγα. Γιατί είχε πώς παλμό. Να έχει παλμό, ρε φίλε, αφού δεξί το οργανώσανε. Βάλε ένα αριστερό εκεί πέρα να τα κάνει όλα όπα, κατάλαβε. Δεν δίνουν τα κουμπούνια, έχεις δίκιο. Ελέ, αφού ξέρεις είναι για το σουσού, είναι αυτή πρώτη. Έλα, έτσι να γελάσουμε. Ο προηγούμενο ο παλμό. Williams. Ναι, ρε, ναι, ξέρεις τώρα, φουλάρια και τέτοια. Βάλε και ένα αριστερό να τα κάνει όλα όπα. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε φίλε. Δεν το σκέφτηκα. Ναι, ρε φίλε, και ήθελα να σου πω θα έσκαγα, ρε. Γι' αυτό σε πήρα. Λέω ραπ και δεν το είπε, ρε. Δεν έκανε καυστικότητα, τρελάθηκα. Τι άνθρωπο, τι είπε, τι αλήθεια είπε, ρε. Ρε φίλε, και με έκανε εντύπωση που δεν το ανέφερε τόσο καιρό. Και λέω αποκλείεται, ρε. Θα το έχει χρεκτό στο μυαλό του. Ένα, γίνονται φορμέ αυτό το κομμάτι. Άκου τώρα, άκου τώρα. Ένα αυτό, ένα αυτό. Ένα ραπ. Διασυνταγματική συνταγματική. Τώρα αυτό να πούμε. Ψηφιστήσει από το Συμβουλίο. Και δημοσιεύει την εφημερίδα τη κυβέρνηση. Πω, κλείστα αυτά, ρε, κλείστα αυτά. Ακούει και μικρά παιδιά να πούμε, φοιτητές, κλείστα, να μαθαίνουν την αυτά, κλείστα. Πε. Για λέγε. Έλα, δεύτερον, αυτός που βγήκε πριν δύο ομιλητές, ναι. Το ΠΑΟΚΙ, ξέρεις τι μου θύμισε. Ξέρεις τι μου θύμισε. Ρομαντικό δαπίτι σε εκλογές πανεπιστημίου, ρε. Ρομαντικό δαπίτι. Σε εκλογές πανεπιστημίου που έχει άγχος θα βγουν οι όγοι για να έχουν, ξέρεις, τα μπόνους στα μαγαζί και στα τέτοια, ρε. Ναι, ρε φίλε, αυτό αλήθεια είναι αυτό. Και να σου πω και ένα τρίτο. Τι βάζει με τον Παθακό στον Άρη, ρε φίλε. Τι είναι αυτή η περίπτωση να πούμε. Αριανός είμαι, δεν ξέρω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε πολλά καλά. Ποιο να πάρει. Καλός. Για τον Άρη, καλός. Αυτό εντάξει, Άρη είμαστε, ρε. Δεν τα κάνουμε ούτε λεφτά, έχουμε ούτε τίποτα. Παντρεύτηκε ο Μανολάκης. Για μπήρε, τη Βάσο. Κουτσός ο Μανολάκης, τραβεί η Βάσο. Μια χαρά, εντάξει. Για το Μανολάκη καλή είναι όμως. Ο Μανολάκης είσαι ο Άρης. Ακούς, θέλω τώρα έτσι, μιας και είμαστε χαλάρα, πες ρε για τον Άρη τώρα. Πες λίγο έτσι, πέσα τώρα, παντελόνια. Ποια είναι η γνώμη για την μπάλα στον Άρη. Με δύο κουβέντες. Ούτε αναλύσεις ποδοσφαιρικές, ούτε τίποτα. Έχεις δει την ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Ναι, ωραία ταινία, ναι. Εντάξει. Όταν πλακωνόταν στο ξύλο ο, ο Καζάκος, ναι, 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 ναι. Το τέλος του καυγά. Έλα ρε, γιατί σε τι κατάσταση ήταν και οι δύο. Ναι, όμως είναι ωραία ταινία, δεν τη βλέπεις. Πονηλέσχη ρε! Πονηλέσχη ρε! Αντωνόπουλος με τον Καζάκο. Έχω κλάψει με κόμενα. Για το ηχητικό που με είπες. Ακούς, για το ηχητικό που βάλε τώρα αυτός. Έχω κλάψει με μια κόμενα. Και τη λέω Αργιανός και τι μου λέει. Ναι. Πού είναι η Λέσχη, αντιγιά. Το πηγόμενα. Αφού είναι. Λέσχη, ρε! Πάμε επόμενος. Σαρτόπουλε, καλησπέρα. Καλώς τώρα. 3-4 πράγματα. Πες τα. Βασικά. Το πρώτο να πούμε είναι ο Ολυμπιακάκας που πήρε και είπε αν είναι καλύτερα να είναι Ολυμπιακός πρώτος και ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι 4 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι ρε αυτό που λέει. Όχι. Στα ίσα θέλω να είμαι για να έρθουν 2 ελικόπτερα και 2 μεταφορείς Κυριάκος. Ναι. Στα ίσα. Στα ίσα να είμαι και να φάει 6 όπως έβαλε και τις μέρες. Μην ξεχνάς ότι η Τούμπα πλέον έγινε θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Και τι σημαίνει αυτό, ότι αλλάξαν οι επαγγελίες. Σερβιέτες, θα το έλεγα αλλιώς. Τύφου. Αυτό που λέει. Τι. Η Τούμπα έγινε θέατρο. Πήρε πάω Καρσινάη και γίνεται αυτοκράτορα. Η Τούμπα έγινε θέατρο όταν ο Ζαγοράκης έγινε πρόεδρος και πέσαν τα κομμενάκια εκεί για να δουν τον Βλάχο από την Καβάλα. Σώλετε τώρα, θα δούμε και στο Ζαγοράκη. Άιντε, η Τούμπα τώρα. Έγινε θέατρο. Θα δούμε και στο Ζαγοράκη. Μισό λεπτό, θα δούμε και στο Ζαγοράκη τώρα. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ να είναι στα ίσα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα.
Πάμε στον Αεξή που πήρε από τα Εξάρσια. Τι να κλείσει. Το ραδιόφωνο κλείσε, ρε Ταγάρη. Ναι. Που είπε ότι πήραμε πολύ αέρα εμείς εδώ πέρα πάνω και το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και το ένα και το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις. Ούτε αέρα πήραμε, ούτε τίποτα. Και άμα έξι ξέρει τα συστήματά μας, ξέρει ένα σύνθημα που λέμε. Ποιο? Πρωτάθλημα δεν παίρνουμε, σε τράπεζα δεν βγαίνουμε, γι' αυτό και ταξιδεύουμε. Α, εντάξει, δεν πήρα τα μυαλά μας. Μητροπάνω ακούς. Μισό λεπτό λίγο. Ο Μητροπάνω ακούω. Κοιτάξτε να μάθετε, Μητροπάνω, εσύ να τραγουδάτε, γιατί δεν ξέρετε τίποτα από τραγουδιά. Εμείς. Όλοι τα χλαμάρι να πούμε δεν έχω κόντρα, δεν έχω λεφτά. Εσείς λέτε αυτό που λέει. Όλοι τα χλαμάρι στα συστήματα, τι κάνετε, δεν έχω κόντρα, δεν έχω λεφτά. Για ποιους λέει ο κύριος. Του παπά στα πίτσα, που έχει κάνει ένα γιο πατσίτα. Τα θες. Θα το πούμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά ή θα κοροϊδευόμαστε. Και τώρα τέτοια ώρα τι σοβαρά να μιλήσουμε παρά 12. Με αδιαφορία. Έλα ιδίες. Άιντε. Πώς είναι ο ιδίες. Πρώτο τελευταίος. Μάλιστα. Έλα ρε φαλακρή γοητεία. Εγώ είμαι η φαλακρή γοητεία. Ναι, εσύ είσαι η φαλακρή γοητεία. Εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, καταρχάς θα σου κάνω μια παρατήρηση. Να κάνεις. Πρώτον, δεν χρειάζεται να λες αυτά που λες για τα νοσοκομεία. Για πάρ' το πάλι. Γεια σου φαλάκρα. Ήρε, ας το να δούμε. Τι λέει. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Αυτά τα περί ότι πήγε να πούμε απέναντι στη Μοδίστρα και βρήκε να πούμε και ήρθε και ράφτηκε και έκανε και έρανε. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε. Γιατί φίλε, τι κακό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τον είπε ο γιατρός. Εγώ μπορώ να σε ανοίξω αλλά δεν μπορώ να σε κλείσω. Δεν ισχύει. Για ποιο λόγο το είπε. Γιατί φάγανε και τις κορδέλες από τα μαξιλάρια από τα νοσοκομεία. Γι' αυτό. Σίγουρα, γι' αυτό. Γιατί. Άλλα. Γιατί ήταν κακός ο γιατρός. Δεν νομίζω. Μπορεί να υπήρχε κάποιο άλλο λόγο παθολογικός που δεν μπορούσε να το κάνει. Ρε φίλε. Καταλαβαίνεις. Να στείλω την καλημέρα στο φιλαράκι μου. Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις. Πολύ ήχιο άνθρωπος. Άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Ξέρεις ότι δεν υπήρχαν χαρτιά υγείας στις τουαλέτες, κολόχαρτα γενικά. Σε κάποια νοσοκομεία. Α, μπράβο, επειδή τα έχουμε πει, αγόρι μου, ο Ραπτόπουλος το τραβάει λίγο παραπάνω. Δεν είναι δυνατό να γίνει χειρουργείο χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζονται. Αλλιώς θα του πούνε, δεν ξέρω να σε χειρουργούμε. Εντάξει, οι γιατροί παλεύουν πραγματικά με ό,τι βρίσκουν. Εκεί το πάω. Ναι, αλλά ο Ραπτόπουλος το τραβάει λιγάκι για να καταλάβουμε τις βλακίες τις οποίες γίνεται από κάποιους υφυπουργούς και υπουργούς υγείας. Μην κατηγορείς λοιπόν τον Ραπτόπουλο. Εμείς τα έχουμε συζητήσει. Δεν υπήρχαν κολόχαρτα και μας φέρανε χαρτάκι και μας λέγανε θα πάτε στην προϊσταμένη να πάρετε χαρτί. Είναι αυτό εγώ γιατί δεν το διατύπωσα καλά. Δεν το διατύπωσε καλά. Γι' αυτό πήρε μικρόφωνο, ρε Ραπτόπουλε. Εγώ για τους γιατρούς δεν ήταν η κατηγόρια. Ήταν για αυτούς που κλέψανε. Την αγάπη μου, αγόρι μου, τα λέμε και αργότερα. Συνέχισε. Να το λύσουμε το θέμα. Μην υπάρχει παρεξήγηση. Εγώ λέω ότι οι γιατροί, όχι μόνο οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι τραυματιοφορείς, αυτοί που γυρίζουν με τα ΕΚΑΒΑ απ' έξω, δίνουν μεγάλες μάχες τα παιδιά. Όλοι. Και οι κοπέλες όλοι. Εγώ λέω για τους κλεφταράδες που δεν έχουν αυτά τα παιδιά τα μέσα να μπορούν να βγάλουν το ταλέντο τους. Αυτό είπα εγώ. Είπες τώρα κάτι για τραυματιοφορείς. Ναι. Έχω πάει τη μάρα μου στον Παπα-Νικολάου. Ναι. Με σπασμένο πόδι. Ορίστε. Σπασμένο κοφό. Εν ώρα, ημέρα μάλλον, για να το πω σωστά, Γενικής Εφημερίας, ναι. Τρεις τραυματιοφορείς όλο στο νοσοκομείο. Τι να κάνουν, ναι. Περιμέναμε στη σειρά ναι. Τα τέτοια, τα φορεία. Για να μας πάνε, να βγάλουμε ακτίνες, να γυρίσουμε πίσω, να γίνουν χαρτιά και να φύγουμε πάνω να πάμε μετά στην κλινική. Αυτό εξηγούσα. Αυτό τι φταίει δηλαδή, φταίει ο τραυματιοφορέας. Για ο Βλάκας ο διευθυντής του Παπα-Νικολάου. Ή τα παιδιά που τρέχουν, ας πούμε. Όχι, αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Σε πληροφορώ ότι γίνονται αναφορές για τις ελλείψεις. Να παραιτηθεί, ρε φίλε. Αυτό που λέμε στους βουλευτές. Να παραιτηθεί. Όχι να πηγαίνει κάθε πρωτοβουλία να παίρνει τα λεφτά. Να παραιτηθεί! Αφού δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτό έχει δίκιο. Μην αρέσει με το κόλλο στο μάμα μου τώρα. Συνέχισε αυτό που να με συγχωρεί σου πέρα μικρόφωνο. Όχι, εγώ ήθελα να το πάρει για να λυθεί η παρεξήγηση. Συνέχισε. Καμιά παρεξήγηση. Νομίζω το λύσαμε τώρα. Απλώς αυτά τα δύο πράγματα και ένα ακόμη που ήθελα να σου πω. Μάλιστα. Είναι ότι. Καλό θα είναι σε κάποια σκευάσματα που ακούγονται στον αέρα να μην κάνουμε. Τέτοια. Διαφήμιση. Τι σκευάσματα.
Εντάξει, αυτό που ακούστηκε το φάρμακο, δεν θέλω να ξαναπώ το όνομα, είναι βαρέου τύπου. Είναι βαρέου τύπου κατασταλτικό, ναρκωτικό. Και εντάξει, άμα το δώσει συνταγή ο γιατρός, εμείς δεν είπαμε να πάρει. Ο γιατρός δεν τη δίνει τη συνταγή όπου να είναι. Συγγνώμη, ποιος τη δίνει? Ο γιατρός τη δίνει, αλλά είναι με κόκκινο τέτοιο όπως δίνουν τα λουναρίδια. Άρμπαβο, λοιπόν. Είναι διάφορα. Εγώ δεν το ήξερα το χάπι, φίλε. Μόλις το είπε ο άνθρωπος, μπήκα μέσα και το είδα ότι είναι για βαρέο καταστάσεις. Δεν το δίνει σε οποιονδήποτε ο γιατρός. Ξέρει ποιος και πού θα το δώσει, εντάξει. Ακριβώς. Συνέχισε. Είναι για βαριά καταστολή αυτό το πράγμα. Το ξέρω, αγόρι μου. Κλείσε. Φιλιά, αγόρι μου, Γιώργα, τα λέμε μετά. Φιλάκε. Τελευταίος, κύριε Ραπλόπουλο, τελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι ο τελευταίος και φαίνεσαι και γλυκύτατος. Είσαι γλυκός. Έλα, έλα. Να είσαι καλά, έλα. Δικηγόρος από Νέα Φιλαδέλφια. Τα φιλιά μου και στον Κώστα, τι κάνετε? Τι είναι, χαρτογιακά, τι κάνεις? Χαρτογιακάς. Τίποτα. Έχω έρθει Αθήνα αυτές τις μέρες. Έτσι πήρα να πω την καλησπέρα μου. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και σήμερα. Ναι. Λίγο μου κέντρισε το λαϊκό αίσθημα ο συνακροατής που πήρε και είπε για τις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, εγώ στο έχω πει χίλιες φορές, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, έτσι. Εγώ σας ακούω εσάς γιατί καταλαβαίνω πράγματα και μαθαίνω αλήθειες. Λοιπόν, ούτε τίποτα επιλήψιμο έχετε πει, ούτε τίποτα κακό. Αλλά, δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να μην πούμε την αλήθεια. Αυτές τις ρομαντικότητες, όλα είναι καλά. Και μόνο με τη δύναμη και ο καθένας με την αξία του, δηλαδή, ξέρεις τι με ενοχλεί. Ότι αυτό μεθαύριο βγαίνει και στην ψήφο μας. Λοιπόν, οι δημόσιοι πάλι αυξήθηκαν 25.000 το τελευταίο το δίχρονο. Ενώ παλιά υποτίθεται το διώχνανε. Τα δημόσια έργα γίνονται με δημόσιες σχέσεις. Όλα είναι δημόσιες σχέσεις. Ο καφές είναι δημόσια σχέση. Τι είναι τώρα αυτό το πράγμα? Όχι δημόσιες σχέσεις και έχει δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, συνεχίστε. Έτσι, ούτε μας χαλάτε, ούτε δεν μας χαλάτε. Ακούμε Μετρόπολης για να ακούμε, ας πούμε, και σένα συγκεκριμένα και τον Κόκκινο, και σένα τώρα το βράδυ. Λυκό, να μαθαίνουμε δύο αλήθειες. Τα ψέματα θα τα ακούσαμε εδώ κάτω, τους συγχαθήκαμε να πούμε το 2000 και μετά. Τι γίνεται? Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω. Μου κάνει εντύπωση πριν κλείσει. Παίρνουν πολλοί Αθηναίοι τηλέφωνο στο ράδιο. Ναι. Και τους λέω, καλά, κάτω δεν έχει ραδιόφωνο. Λέει, δεν έχει, λέει. Καλά, τόσα ραδιόφωνα δεν έχει να. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Όχι ρε φίλε, δεν έχει ραδιόφωνα, έτσι. Αν ήταν άλλες συνθήκες θα ήσουν κι εσύ αλλού, με την καλή έννοια. Έτσι είναι η χώρα, έτσι πορευόμαστε όλοι. Είσαι εξαιρετικά εκεί που είσαι, έτσι, και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχει, γιατί εγώ θυμάμαι το 2004, δεν θα πω ποιον αθηναϊκό ραδιοφωνικό σταθμό άκουγα, τα ίδια και τα ίδια. Και πού κατάντησε τώρα ο Παναθηναϊκός που πες ότι με διέφερε εμένα? Να ακούω μυθολογίες, ήρθε ο ένας, έφυγε ο άλλος, τάσταξε ο ένας, ο μάνατζερ ο τάδε, ο γνωστός του τάδε, και τι καταντήσαμε τώρα, να πηγαίνουμε κανένα μπάσκετ στο ΆΚΑ, έτσι δεν που για να περνάει η ώρα. Εγώ αν ήμουν στην Αθήνα, τρεις μήνες θα ζούσα. Αν το πας αριστοφανικά με το στυλάκι σου... Όχι απλά θα ζούσες, να το επιχειρήσεις και θα κάνεις και επιτυχία και σε καλά, περιμένουμε καλά, γιατί μας γίνει ψυχή. Μόνο στο YouTube σε πιάνουμε να πούμε, ειδικά στην τηλεόραση. Καλά, εννοείται, το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Παγκόσμιο είναι. Λοιπόν, όχι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ραπτό.gr μπαίνεις δηλαδή στο λαϊκό δικαστήριο. Εννοείται, λαϊκό δικαστήριο κάθε Δευτέρα και από Μαδρίτη, όπως σου έχω πει.